Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι μαζί σήμερα Τρίτη. Είναι η εκπομπή της Oriflame Diamond Team. Ο Γιώργος και η Εύη είναι μαζί σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους που μας βλέπουν. Σήμερα θα μιλήσουμε πάλι για την Oriflame, θα μιλήσουμε για τα προϊόντα, θα μιλήσουμε. Έχουμε πάρα πολλά νέα να πούμε. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας στην εκπομπή την κυρία Εύη Κωνσταντακοπούλου, manager στην εταιρεία. Εύη μου, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από την Εύη. Όπως καταλαβαίνετε, ο Γιώργος σήμερα έχει όχι μία Εύη, δύο Εύη κοντά του. Και όπου Εύη, παιδεύει. Καλησπέρα ομάδα, καλησπέρα Diamond Oriflame Team, καλησπέρα Oriflame, καλησπέρα φίλοι και φίλες. Χαιρόμαστε ειλικρινά που ήρθε μια πέραση εβδομάδα και είμαστε πάλι κοντά σας. Σίγουρα έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά, πολλά ευχάριστα νέα. Πολλές νέες κλίμακες ο κατάλογος που μας πέρασε. Καλό κατάλογο να τον δείξουμε κόσμημα. Και τι άλλο, Γιώργο? Έχουμε και τα αποτελέσματα του wellness, του διαγωνισμού. Α, βέβαια. Να το πούμε και αυτό, γιατί, για να το πούμε και αυτό, γιατί το κέρδισε ένα καινούριο μέλος. Όταν λέμε καινούριο μέλος που λίγο ημερών μαζί μας. Από τη Θεσσαλονίκη, η κυρία Παπαφωτίου. Μπράβο, μπράβο, κυρία Παπαφωτίου. Συγχαρητήρια στη Θεσσαλονίκη, συγχαρητήρια σε όλους. Και συγχαρητήρια στις νέες κλίμακες. Και στις νέες κλίμακες. Θα το πούμε αυτό. Την Πέμπτη θα επιβραβεύσει πάνω. Θα το πούμε αυτό, ότι εχθές ήταν το αδιαχώρητο στα γραφεία μας στην Oriflame. Εγώ θα πω μόνο, δεν θα πω τίποτα άλλο, ότι κατορθώσαμε να βγάλουμε κλίμακες από 3% μέχρι 21%. Θα τα πούμε όλα αυτά σιγά. Να καλησπερίσω και εγώ την Εύη, η οποία πραγματικά χαίρομαι, γιατί είναι επί ένα χρόνο κοντά μας, ένα άτομο δυναμικό, ένα άτομο αισιόδοξο, ένα άτομο επαγγελματίας πάνω απ' όλα, μάνατζερ πάρα πολλά χρόνια σε άλλο αντικείμενο. Στην εταιρεία μας είναι κοντά, πόσο καιρό, Εύη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Χαίρομαι πάρα πολύ, 1,5 χρόνο και δυναμικά. Πες μας λίγο την προσωπική σου ιστορία για την Oriflame. Τι σημαίνει για σένα Oriflame? Χτες είδαμε ένα θρίαμβο και θερμά συγχαρητήρια γι' αυτό. Δούλεψες, βγήκε ένα αποτέλεσμα θετικό. Βγήκε η κυρία Γαβριλίδου πάλι στο 21%. Είχε και αρκετό διάστημα έτσι να μας πάει. Και πού πάμε? Κοιτάξτε πίσω, κοιτάξτε, έτοιμο. Έτοιμο η κρουαζιέρα. Η κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Ελάτε μαζί μας. Όσο πιο πολύ, τόσο καλύτερα. Μ' άρεσε όταν το πρωτοάκουσες, είπες εγώ θα είμαι εδώ. Ναι, εδώ. Πρέπει να. Έλα, κολλαπέντε. Μπράβο, Εύη. Μπράβο σε σένα και μπράβο στην ομάδα όλη. Και πριν την κρουαζιέρα που πηγαίνουμε. Μετέωρα. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Έχουμε και τα μετάωρα. Μετέωρα. Μάνατζερ της εταιρείας, μια ανεπανάληπτη εμπειρία πιστεύω ότι θα είναι και φέτος, όπως ήταν και πέρυσι στο Ράντζο Κορινθίας. Αξέχαστες στιγμές, μοναδικές θα έλεγα, όπως είναι όλες τις στιγμές με την οικογένεια της Oriflame. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, μια μεγάλη παγκόσμια οικογένεια, μια μεγάλη οικογένεια από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Ρόδο. Μας βλέπουν τώρα, μας βλέπουν. Να πούμε τις καλησπέρες μας παντού. Καλησπέρα. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Ρόδο. Στην Πελοπόννησο. Στον Πύργο, στην Πελοπόννησο. Περιστέρι που έχουν έχει τη στιγμή. Κρήτη.
Ρόδο το είπες, ε. Το είπες πρώτα. Το είπα το. Κάτι συμβαίνει με τη Ρόδο. Πρέπει να το ανακαλύψω. Το πρώτο που λες. Εγώ λέω στο Μελάκι. Τώρα είπαμε και στη Θεσσαλονίκη αρχικά, και έτσι. Να πω και κάτι άλλο. Και για τα καινούργια τα παιδιά. Είχαμε μια φουρνιά σε αυτόν τον κατάλογο τον περασμένο με καινούργια παιδιά. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Και σε λίγες μέρες κατορθώσαμε να βγάλουμε κλίμακες σε νεαρά παιδιά που και εγώ δεν το πιστεύω. Τι μας έλεγε η εταιρεία, ο κύριος Μαρινάκης, New Generation. New Generation. Η γενιά. Και λέγαμε εμείς τώρα που είμαστε νέα παιδιά από εδώ, είναι η δική μας η γενιά. Αλλά αν δε όμως που είναι, μπορεί να είναι ακόμα και τα παιδιά μας και να μην πούμε και για τα εγγόνια μας και φανούμε και λίγο υπερβολικοί, έτσι. Χτίζουμε το μέλλον. Τα παιδιά είναι λίγο παράξενα. Είχαμε δύο γεγονότα αυτές πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα ήταν η κόρη του κύριου η οποία δεν ήθελε να ακούσει μέχρι τώρα καθόλου για την Oriflame και μόλις είδα ότι βγήκαν οι φίλες της. Η Ελπίδα η Κρυσίλια. Ναι, μέσα σε λίγες μέρες στο 6%. Στο 6%. Μπράβο, Ελπίδα, συγχαρητήρια. Και επιπλέον μια φίλη της που ήρθε απλά για να δει τη γιορτή και να επιβραβεύσει μαζί τους, μόλις άκουσε για το Πανεπιστήμιο ότι μπορεί να γράψει παιδιά από το Πανεπιστήμιο, φεύγοντας είπε ότι πέστε μου πώς θα γίνω μέλος. Και βέβαια έγινε μέλος. Γεωργία, καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου. Και από εμάς καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, Γεωργία. Θέλω σημαίνει μπορώ. Δεν υπάρχουν άτομα ικανά και ανίκανα. Η Oriflame σε παγκόσμια κλίμακα, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν άτομα που πραγματικά όπως και εμείς είμαστε ευγνώμονες και ειδικά τα νέα παιδιά χτίζουν το μέλλον της Oriflame. Και εδώ να πούμε ότι και εμείς, Γιώργο, χτίζουμε το μέλλον της δικής μας της κόρης που είναι 14 ετών μόλις τώρα, της μικρής της κόρης. Και όπως και χιλιάδες άτομα, όπως μας έλεγαν και χθες που είμαστε σε επιβραβεύσεις. Αυτό πήγα να πω τώρα, με πρόλαβες. Στην Αθήνα. Με πρόλαβες, ότι είχαν όλη την Ελλάδα. Πολλές κλίμακες, πολλοί νέοι άνθρωποι. Και αυτό είναι ένα θετικό πολύ στοιχείο, καλό. Πολύ καλό στοιχείο. Πολύ καλό. Έτσι. Είναι η ελπίδα μας. Εύη μου, πες μου την προσωπική σου ιστορία. Πώς ξεκίνησες με την Oriflame? Είσαι manager πλέον, σε λίγο πάμε full για director, 21 director. Καταλαβαίνεις πλέον ότι ένα μέλλον ελαμπρό και για τα παιδιά σου μετά. Έτσι. Ξεκίνησε την ημέρα της γυναίκας, πέρυσι. Σημαντική ημέρα. Σημαντική ημέρα, ήθελα να κάνω εδώ. Και ζήτησα από τη χορηγό μου, με τη μετέπειτα χορηγό μου, τη φίλη μου, εν πάση περιπτώσει, την κυρία Ραβιλίδη, μια κρέμα. Μου πρότεινε την Diamond, από εκεί και μετά τα άλλα ήρθαν μόνο τους. Σκλαβώθηκα από την εταιρεία, σκλαβώθηκα από τους ανθρώπους, από την ποιότητα, από τα προϊόντα και πάνω απ' όλα από χαμόγελα. Πιο μακριά λίγο. Κάνει παράσιτο το τηλέφωνο. Τι να κάνουμε, μα στέλνουν μηνύματα. Τι να κάνουμε, Γιώργο μου. Συμβαίνουν και αυτά. Έχουμε online ζωντανή εκπομπή. Όχι, όχι, προ Θεό. Γιατί έρχονται μηνύματα, και μα βλέπουν, ναι. Γιατί όχι και τηλέφωνο μπορούν να μα πάρουν. Θέλουν. Εμείς είμαστε φρόζεκτη σε όλους και όλα. σε διακόψαμε. Συνέχισε. Δεν πειράζει. Από εκεί και μετά αποφάσισα να το λέω παντού. Να φέρω και άλλους ανθρώπους στην εταιρεία, να γίνουμε μια ωραία παρέα, να ταξιδεύουμε μαζί, να γελάμε μαζί, να βρισκόμαστε μαζί και πάνω απ' όλα, σήμερα που υπάρχει μεγάλη αναδουλειά, να δώσουμε την ευκαιρία σε ανθρώπους να συμπληρώσουν το εισόδημά τους που το θεωρώ λειτουργήμα αυτή τη στιγμή και ήταν και ο πρωταρχικός μου στόχος, γιατί η πώληση είναι εύκολη. Το δύσκολο είναι να βρεις ανθρώπους σωστούς που να μπορούν να είναι μαζί σου χέρι-χέρι και να προχωράμε. Έτσι. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικότερο. Το βιώνουμε κάθε μέρα. Δεν σταματάω ποτέ να λέω ευχαριστώ στην κυρία Ντελή και είμαστε ευγνώμων, Γιώργο, που πραγματικά επέμενε μετά από 12 χρόνια κατανοητές στην Oriflame. Μετά από. Παρακάναμε το ίδιο και χορηγός, η κυρία Γαβριλίδου. Καλησπέρα, Μιμή. Και που πραγματικά μας δόθηκε δυνατότητα να το βιώσουμε και από άτομα, από φίλους, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι εγώ γράφτηκα πριν 14 χρόνια, 12 χρόνια ήμουν ένας απλός καταναλωτής, ερωτεύτηκα τα προϊόντα της Oriflame, σε καθημερινή μου βάση μόνο αυτά χρησιμοποιούσα γιατί ήξερα ότι είναι ποιοτικά προϊόντα. Αλλά παρόλο που ήξερα και για το καταπληκτικό σύστημα της δουλειάς και ότι είναι πάρα πολύ δίκαιο, έκανα το λάθος και έλεγα: έχω τη δουλειά μου, δύο καρπούζια σε μια μασχάλη δεν χωράνε. Κι όμως θα μπορούσαν κάλλιστα να χωρίζουν. Το είδαμε. Ξέρεις πάρα πολύ καλά. Το και στην πράξη το βλέπουμε. Στην πορεία, το βλέπουμε. Το είδαμε. Το είδαμε από άτομα που ήταν κάτω από εμάς και όπου πραγματικά έφτασε σε ένα σημείο να κερδίζουν χρήματα
άτομα που είχαμε χορηγήσει για να αγοράσουν κάποια προϊόντα, όπως και η κυρία Ροδοπούλου, έτσι. Καλησπέρα, Νικολέτα. Συγχαρητήρια για τις νέες επιτεύξεις. Μήπως έχει κλείσει για κοίτα. Όχι. Για τι άλλο έχουμε να πούμε. Όχι, εντάξει, Νικόλα, δεν νομίζω να δημιουργούνται παράσιτα. Εντάξει. Περισσότερο από άλλο να το πάμε, να το πετάξει, αποκλείεται. Όχι, να πούμε. Γενικά, χτες ήταν μια υπέροχη βραδιά. Απίστευτη. Απίστευτη μέρα. Απίστευτη. Είδαμε, ήταν γεμάτη η αίθουσα επάνω με κλίμακες, με επιβραβεύσεις. Ήταν πάρα πολύ καλό. Άνθρωποι που σε έναν κατάλογο μέσα 15%. Δηλαδή. Και όχι μόνο. Έτσι. Και όχι μόνο. Πραγματικά πολλά χαμόγελα, πολλή αισιοδοξία. Είναι αυτό που λέμε εμείς. Ελάτε να μας δείτε, να δείτε πώς λειτουργεί η Oriflame. Και να βγάλετε και χρήματα και να περάσετε καλά και να διασκεδάσετε. Εσύ έχεις και την εμπειρία πέρυσι που πήγαμε στο Ράτζο το Μάιο. Ήταν μια φανταστική. Ένα σέμιναρ καταπληκτική. Καταπληκτική. Θυμάμαι την Κατερίνα την Καταπελάκη, η οποία ήταν και η χθεσινή μας νέα senior manager. Τι γύρισε και είπε, εμπειρία ζωής. Η κυρία Γαβριλίδου τι είπε, ταξίδια έχω κάνει πάρα πολλά και σε όλο τον κόσμο. Το ίδιο και εσύ, Εύη, νομίζω. Όμως αυτό το ταξίδι το ξεχωρίσατε γιατί. Ξεχωρίσαμε γιατί είχε απ' όλα. Είχε και εκπαίδευση, είχε και καινούριες γνωριμίες, είχε και εμπειρίες φοβερές, είχε καινούριους στόχους, γνωρίσαμε άτομα από όλη την Αθήνα, φίλους, Αθήνα, Κύπρο, μαρτυρίες μοναδικές, γιατί τελικά ο καθένας έχει την προσωπική του ιστορία και τα προσωπικά του βιώματα. Και επιβραβεύσεις. Είχαμε και επιβραβεύσεις. Ήταν και αυτό. Αυτό ήταν πανηγύρι. Πανηγύρι. Και με παρουσίες από τον κύριο Αφιόχνη, τον γιο του κύριου Αφιόχνη και από τη Σουηδία. Ήταν κάτι το φανταστικό. Και χορό. Και χορό και τραγούδι, τα πάντα. Και παιχνίδια. Χορό. Χορό. Δεν πάνε να μην καθίσουμε καθόλου κάτω. Μου λέγε ο κύριος Δήμας. Καλησπέρα, κυρία Δήμα. Την αγάπη μας πάντα από την μακρινή και καλησπέρα, καλησπέρα. Την αγάπη μας. Η πάντα σκέψη μας είναι κοντά σας και σας ευχαριστούμε θερμά. Έτσι, πήραμε πολύ δύναμη, αλλά έχουμε και δίπλα μας αστέρια ESM. Κυρία Μαντούκου, καλησπέρα κυρία Μαντούκου, όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά είναι. Η κυρία Αλεξοπούλου, η κυρία Μεντρινού, ο κύριος Μητραγκόπουλος, η κυρία Χάμουζα, όλη η εξυπηρέτηση, η άψογη. Δηλαδή, μιλάμε, νιώθουμε τέτοια δύναμη και τόσο υποστήριξη από την εταιρεία που δεν μπορούμε να το πούμε. Το πάμε δυνατά τη κυρία Ρουβέλα, το ναι μπορούμε, τα όνειρά σας, η έμπνευσή μας, ο κύριος Μαρινάκης. Αυτά είναι τα βασικά. Καλησπέρα σε όλη την Oriflame. Αυτά είναι τα βασικά πράγματα. Τα βασικά που πρέπει να ακούει ένα νέο μέλος. Παίρνουμε δύναμη. Έτσι. Παίρνουμε δύναμη. Ξέρετε τι μου είχε μείνει από το manager seminar. Ένα τετράγωνο κουτάκι που είχε κάνει η κυρία Ρουβέλα. Και όλοι αναρωτηθήκαμε τι είναι αυτό. Και είπε μόνο εδώ δεν μπορεί να χωρέσει κανείς τα όνειρά του. Είναι πολύ μικρό για να χωρέσει όλα τα όνειρα. Τελικά πρέπει να είναι μεγάλα τα όνειρα για να γίνονται κάποια στιγμή πραγματικότητα. Και μικρές οι δικαιολογίες. Γι' αυτό λοιπόν λέει, και αυτό το μικρό κουτάκι δεν χωράνε πολλές δικαιολογίες. Γιατί όταν θέλουμε, Εύη μου, μπορούμε. Έτσι. Έτσι. Όταν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Θα το αποδείξαμε. Για να το πάμε λιγάκι. Ναι. Το αποδείξαμε. Σε αυτό που έλεγε και η Εύη νωρίτερα για τις νέες κλίμακες. Mm-hmm. Είχαμε όλοι οι Diamond Oriflame Team, είχαμε πολλές νέες κλίμακες, είχαμε επιβραβεύσεις. Να πούμε λίγο έτσι ενδεικτικά τα ονόματα, γιατί το οφείλουμε. Το οφείλουμε και να ακουστούν σε όλη την Ελλάδα. Θα τα πω, δεν θα πω τις κλίμακες με σειρά, θα τις πω έτσι όπως τις έχω σημειώσει. Εντάξει, ναι. Το καινούργιο αστέρι πιστεύω της ομάδας και ανήκει στην ομάδα σας και συγχαρητήρια. Η κυρία Κωνσταντίνα Κρυσίλια. Παραλίγο 12%. Παραλίγο. Ένα παιδί που στοιχημάτισε ο Γιώργος Τσιρώνης, μου λέει αυτό το παιδί θα είναι το πρώτο 20ενάρι του Γιώργου του Στάθη του Καρδημήτρογλου. Δύο. Καλησπέρα κύριε Στάθη μας. Δύο είναι. Βρήκαμε κι άλλο μετά. Λοιπόν, στο 9, πολλά εγώ θα έλεγα ότι είναι, στο 9 και παραλίγο 12%. Είναι και η Θεσσαλονίκη για μένα. Να πάμε παρακάτω στην Αταλία Σιγκελασβίλη από τη Γεωργία. Ένα άτομο με πολύ πείσμα, παρά ολίγο στο 9%, που ξεκίνησε τώρα και που πραγματικά έφτασε στο 6%, νέα κλίμακα και παραλίγο 9%. Μπράβο, Αταλία, δεν μπόρεσε να αντιθέσει κοντά μας. Πάμε στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη και στην τυχερή που ήταν, που σε λίγες μέρες η Μαλαματίπα Φωτίου στο 6%. Και έβγαλε και κλίμακα. Την κυρία Βέλιο.
Μπράβο, Ελευθερία Βέλιο, σωστά. Καλησπέρα, κυρία Βέλιο, συγχαρητήρια. Έχετε γράψει και άτομα, κάνετε γουαλικά, μπράβο σας. Συνεχίστε δυναμικά, ακολουθήστε τη χορηγό σας. Κάνω ό,τι κάνω είναι οι τρεις λεξούλες μαγικές. Λοιπόν, στο 3%. Να συνεχίσουμε με την Γιώτα την Αθανασοπούλου. Έτσι, και αυτή στο δικό σας δίκτυο. Καινούργια άτομα κι αυτά. Έτσι, νέα άτομα. Άτομα. Αυτό το άτομο πραγματικά πιστεύω ότι έχει φοβερές δυνατότητες. Συγχωρέστε, μας έχει μια παρέμβαση. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Α, έχουμε μία παρέμβαση από τη Θεσσαλονίκη. Είναι η κυρία που είπαμε νωρίτερα ότι κέρδισε το... έγιναν οι επιβραβεύσεις και ότι κέρδισε το διαγωνισμό George by Wellness. Πάνω απ' όλα συγχαρητήρια, συγχαρητήρια για τώρα μόλις λέγαμε για τις κλίμακες. Συγχαρητήρια για την κυρία Βέλης, συγχαρητήρια για σένα. Θεσσαλονίκη, δύναμη. Πες μας λίγα λόγια πώς αισθάνεσαι. Είμαστε στον αέρα, κυρία Παπαφωτίου, είμαστε στον αέρα. Ωραία, ωραία, Και εμείς ευχαριστούμε. Είναι το... Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Θα είμαστε σύντομα και στη Θεσσαλονίκη. Την Πέμπτη η κυρία Παπαδοπούλου θα σας επιβραβεύσει επάνω και εσείς επιβραβεύσετε την κυρία Βέλιου και την αγάπη μας και συγχαρητήρια από εμάς. Και βέβαια το δωράκι θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη μαζί με την παρουσία μας, βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ, Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη παρέμβαση. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα, αν και είσαι πολύ λίγο διάστημα, πολύ λίγες μέρες κοντά μας. Ο επόμενος στόχος για έναν κατάλογο καταπληκτικό πιστεύω να τον έχουμε στα χέρια μας. Τον έχουμε? Ναι, βέβαια. Πώς σας φαίνεται ο καινούργιος κατάλογος? Σωστά, σωστά. Έτσι, όχι, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα πάμε καλά. Καλά, στο χέρι μου ψηλά. Για να ακούσω το στόχο, ποιος μπορεί να είναι. Αχ, για τον επόμενο κατάλογο. Για τον κατάλογο 16. Μπήκαμε στο 6% τώρα σε λίγες μέρες. Άρα με μαθηματική ακρίβεια, αν μέσα σε 10 μέρες είμαστε στο 6% και πηγαίναμε για 9, μέχρι μετά από 28 μέρες που θα είμαστε. Δηλαδή θα πάμε στα μετέωρα, στο manager seminar θα είμαστε, στα μετέωρα. Το θέλεις, μπορείς. Αφού το θέλεις μπορείς. Όταν το θέλουμε πάντα μπορούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Θερμά συγχαρητήρια. Την αγάπη μας. Και σύντομα θα τα πούμε και από κοντά στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Θερμά συγχαρητήρια. Την Πέμπτη στο Μετεράνιον για την επιβράβευση. Χίλια ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Καλό βράδυ. Να, μια όμορφη παρέμβαση από την κυρία Παπαφωτίου. Το δεύτερο στοίχημα, Γιώργο, το δικό σου. Αυτό ήταν το δεύτερο στοίχημα, γιατί ξεκίνησε μαζί με την Κωνσταντίνα και είπα ότι αυτά τα δύο παιδιά είναι δικά μου. Ναι, τα βάφτισε δικά του. Ωραία. Σε λίγο θα γίνει. Νονός. Ναι. Έχει ήδη πολύ τεχνός γίνει. Λοιπόν, και είχαμε μείνει λοιπόν μετά τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι λέγαμε και τη Γιώτα την Αθανασοπούλου, δικό σας άτομο, η μαμά της Κωνσταντίνας. Πάρα πολύ νέο άτομο και αυτό, ναι. Δυναμικό. Στο 6%. Στο 6%. Ναι. Συνεχίζουμε με την Ζάχορα την Καλομήρα στο 9%. Μπράβο, Καλομήρα.
Ένα χρόνο μαζί μας. Η Αγλαία η Καλέα στο 6% από την κυρία Σταθάτου. Βεβαίως. Καλησπέρα κυρία Σταθάτου, θα τα πούμε αργότερα με εσάς. Και καλησπέρα Καλομήρα μου, την αγάπη μας, συγκινέκησε έτσι δυνατά. Πάμε για μάνατζερ τώρα με την Καλομήρα, έτσι, παραλίγο να πάει και στο 12. Η Καλέα, η Αγλαία, η Νάνση μου, καλησπέρα και σε σένα, στο 6%. Η Ελένη Τουρή είναι άτομο κάτω από την κυρία Θανασοπούλου. Ναι. Συγχαρητήρια και για την Ελένη. Δικό σα άτομο γι' αυτό. Καλησπέρα στον πύργο. Η πιο ωραία... Α, είναι από τον πύργο η Ελένη. Η πιο ωραία αλυσίδα είναι αυτή που γίνεται τώρα εκεί. Σας έπιασε το πατριωτικό σας τώρα, κύριε Τσιρώνη. Ναι. Δεν το είπα. Λοιπόν, ξεκινάμε δειλά-δειλά στον πύργο. Σιγά-σιγά θα γίνουν όλα. Μην... Αντιόπη μου, καλησπέρα από την κυρία Τζόρα. Κάτω από την κυρία Τζόρα, η Αποστολοπούλου, η Αντιόπη στο 3%. Χαίρομαι πολύ. Βηματάκι, σιγά σιγά και μπορούμε να ανέβουμε πολύ ψηλά. Πάμε τώρα στο 12% και είναι η κυρία Σταθάτου. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Βάσο. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, Βάσο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και. Και στη χορηγό της Βάσος, τη Σταυρούλα, την είχαμε εδώ την προηγούμενη φορά. Είμαστε πολύ περήφανοι, Σταυρούλα, συγχαρητήρια. Κοίτα, πάμε και για εδώ, Όχι μόνο στο μάνατζερ σέμινα σε μετέωρα, έχουμε στόχους πολύ υψηλούς. Θέλουμε πούλμαν διόροφο. Αυτό θα ζητήσουμε από την κυρία Ρουβέλα, δεσμευόμαστε. Όλη η ομάδα για να ανέβουμε πάνω. Και θα γράφουμε και απ' έξω Oriflame Diamond με μικρά γράμματα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, ποιον άλλον έχουμε. Τώρα έχουμε... Δεν είπαμε και την Παρασκευή την Παπαδοπούλου και αυτό δικό σας άτομο στο 3%. Το ξεχάσαμε. Και να πούμε. Για να ξεχάσουμε και κανέναν τώρα. 18% έτσι. 21% η κυρία Μιμή. Εδώ. Και άλλα παιδιά. Είχαμε βγάλει και την Τόνια την Κούτσε στο 12% από την Κακαβελάκη. Μπράβο, Κατερίνα. Μπράβο, παιδιά. Η Κατερίνα η Κακαβελάκη, ένα παιδί με πολλή θέληση, με πολλή όρεξη, με πολλή διάθεση, που είπε στο manager seminar ότι εγώ θα γίνω και director σύντομα. Το είπε και το έκανε. Μπράβο, Κατερίνα. Νέο senior manager στην ομάδα. Συγχαρητήρια. Και βέβαια συνεχίζουμε δυναμικά και δυνατά. Τι άλλο να πούμε, κραστήκαμε. Δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Τώρα, φίλες και φίλοι, θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, να χαλαρώσουμε με μια ωραία μουσική. Και, με, και τι απαιτεί η χαλάρωση με την ωραία μουσική? Ένα ποτήρι τσάι Oriflame. Απολαύστε το. Thank you.
feelings. Nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face. Trying to forget my feelings of love. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Again in my arms, feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I've never have you. Again in my heart. I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you. In my life, feeling, oh, oh, feeling, oh, 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 feeling, again in my life.
Mississippi. Now 1024. Left his home with no money, never to pay his dues, but he knew the time was coming when he'll be king of the blues. Lost his heart to a woman, Lucy wasn't there. He lost his heart to a woman, Lucy wasn't there. When he hears her sing a sweetly, he knows he just can't lose. When he holds her in his arms, he knows he's the king of the blues. Here's a hunter with a boss cut saw. Φίλες και φίλοι, είμαστε πάλι μαζί μετά από το μικρό διαλυματάκι που είχαμε. Χαλαρώσαμε λίγο με τη μουσική μας. Είμαστε και πάλι μαζί, ωραία η παρέα. Τώρα θα συζητήσουμε για τα προϊόντα που είναι μες στο κατάλογο, αυτόν τον υπέροχο κατάλογο. Δεν προλαβαίνεις να χαζεύεις μέσα στο κατάλογο. Αλλά έχουμε τόση ώρα που κάναμε διάλειμμα, χαζεύαμε, δεν τον χορταίνουμε. Τώρα θα πω και τι μου έχεις κάνει με αυτόν τον κατάλογο. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Τσιρώνης, τι μου κάνει, που είναι ο άντρας μου. Λοιπόν, για να ενημερώσω μερικούς που δεν το ξέρουν. Είχα πάει στο Ντόλτσε σε ένα L2, σε ένα Ελένα, συγγνώμη, συνάντηση ενός προσώπου. Μάλιστα ήμουν με την Ναταλία την Κλασβίλη που βγήκε στο 6%. Αυτό ήταν στο περασμένο κατάλογο. Τώρα ναι, ναι, όχι, θα το πω. Εγώ λοιπόν έχω αρχίσει με το που βγαίνει ο κατάλογος, δεν τον κοιτάω για ζω καθόλου τον καινούργιο, τον 17, δεν τον έχω ανοίξει καθόλου γιατί ξέρω ότι θα επηρεαστώ πάρα πολύ, τρελαίνομαι και αρχίζω και ψάχνω. Όμως και όπως έκανα το Ελένα, παρατηρώ αυτές εδώ τις συσκευασίες. Μάλιστα είδα το στυλό, είδα αυτές εδώ τις σελίδες, τις συσκευασίες δώρου. Κάτσε να τις δείξω, δεν γίνεται. Κοιτάξτε τι είδα. Και συνεχίζω μετά και βλέπω αυτό, το Milk Honey, αυτή τη συσκευασία δώρο. Λοιπόν, και εκεί που έκανα, αχ, μου λέει η Ναταλία, θέλω να βάλω και κάποιο δωράκι. Μισό λεπτάκι, λέω, είδα τώρα κάποια καταπληκτικά δώρα. Φανταστικό, ναι, αυτό είναι. Κάποια καταπληκτικές συσκευασίες δώρου. Αφού τις είδα, λέω, μου το δείξανε, μου το κάνανε έτσι, το είδα, περίμενα να δω πού είναι. Για ψάχνω εγώ. Λέω πού είναι και δεν το είχα δει κιόλας και ωραίο στυλό σκέφτηκα μετά στην αρχή. Λέω μα πού είναι. Λέω Γιώργο Μιμή, συγγνώμη, πού είναι το Milk Honey με τη συσκευασία δώρο. Γελάνε τα μεταξύ. Μου λένε, α, είναι στον επόμενο κατάλογο. Λέω αν είναι δυνατόν. Τι σας έχω πει. Έχουμε πραγματικά όλοι μας, έτσι, όλοι μας, καταπληκτικά προϊόντα, καταπληκτικές προσφορές. Τώρα τα δώρα μας πλέον όλα είναι, ήταν ανέκαθεν, ήταν, είναι, ναι, αλλά για όλους πλέον πρέπει να είναι Oriflame. Δεν το συζητάμε. Μα ποιότητα, είναι δυνατόν τώρα να χρησιμοποιούμε τώρα άλλα προϊόντα. Με είδατε τι φοράω. Με είδατε. Λοιπόν, τι να δείξω. Εγώ είπα να τα βάλω στην αρχή του επόμενου καταλόγου, να πρωτοτυπήσω. Όχι, να δείξουμε τα παλιά, τα Delimour, τα βλέπετε, πιο κάτω λίγο, τα ξαναέχουμε. Πιο κάτω λίγο, πιο πάνω λίγο, εκεί. Ναι, απίστευτα. Η πολυτέλεια, κοιτάξτε, η πολυτέλεια, θέλω να βάλω και λίγο. Τώρα τι να βάλω. Όχι, θα βάλω αυτό, το καινούριο. Είμαι στα κόκκινα. Ε? Πολύ ωραία. Ξέρω ότι σας ενοχλεί η Εύη μου. Α. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, το χάρηκα. My Red. Κόκκινο του πάθους. Λοιπόν, έτσι ομάδα, δεν έχουμε αφήσει ντέμι για ντέμι. Μην το διαφημίζουμε πολύ όμως και μετά δεν έχουμε παραγγελίες να κάνουμε. Προσοχή, μην την πατήσουμε πέρυσι με την Τατιάνα που εξαφανίστηκε τον Ντέμ και δεν είχαμε εμείς να δώσουμε μια αποβολή. Μακάρι να το δούμε όλο και να το πάρουμε, μακάρι.
Όχι βέβαια. Τι έκανες? Τίποτα δεν έγινε, η καρέκλα μέτρηξε. Το wellness day. Wellness. Ναι. Μακάρι λοιπόν, να το δουνε το καινούριο άρωμα για να το πάρουν όλες οι κυρίες. Ποιο είναι το αγαπημένο σου άρωμα? Όχι άρωμα, δεν θα πω άρωμα, γιατί άρωμα εσύ έχεις τρελαθεί, δεν ξέρεις. Αυτό είναι ωραίο, τι είναι ωραίο. Πάει. Να πούμε το πιο αγαπημένο προϊόν, ποιο είναι. Καλά δεν βλέπεις. Σε ρώταγε ο Γιώργος νωρίτερα τι χρησιμοποιείς και ήθελα και. Από τη στιγμή που είδα τον κύριο Μαρινάκη, τόσο φρέσκο. Αχ, αυτό σε κρύβει. Τόσο βρασερό. Τι ζημιά έχει κάνει. Το δέρμα, κοιμάμαι και ξυπνάω με την κολαζέ. Πλαστοκύτταρα εκείνο, πλαστοκύτταρα κι εγώ. Μιλάμε ότι έχω τρελαθεί. Δεν τη χορταίνω. Πρέπει να έχω stand-by τουλάχιστον 5 για να είμαι ήσυχη ότι δεν θα μου λείψει ποτέ. Καλησπέρα κυρία Μαρινάκη, μας ξεσηκώσατε πάλι. Έρχεται και μου κλέβει την κρέμα μου συνέχεια. Δεν ξέρω τι θα κάνω, γιατί το κάνατε αυτό? Και ότι βλέπω την κρέμα να μου μειώνεται συνέχεια. Του πήρα όμως την καινούργια και του έδωσα την παλιά, τη δική μου, τη χρησιμοποιημένη. Έτσι. Και τα ρίχνω γολάκι, μου λέγεται ο κύριος Μαρινάκης δηλαδή, και εγώ να μην μπορώ. Καλό, όλες οι γυναίκες τρελαθήκανε εκείνο το βράδυ. Με το όλοι. Όλο το τι. Έγινε χαμός. Όλοι οι Oriflame Diamond Team χρησιμοποιεί κόλατζε. Εγώ σου το έχω να πω. Έχει αυτή η κρέμα. Α, δεν βλέπεις, παιδί μου. Το βλέπω. Δεν βλέπεις φρεσκάδα. Και ξέρεις τι μου λέει, όχι καλέ, δεν είμαι από τον κύριο Μαρινάκη. Όταν πήγα στο ερευνητικό κέντρο μου λέει, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με το που είδα πως γίνεται. Όταν με είδε όμως τώρα τι είπε, λάμπεις. Ναι, μου λέει, τι βάζεις σε κόλατζε, βάζεις. Ναι, τα άκουσα, τα άκουσα. Ναι, τα βλασοκύτταρα. Και τι ήταν αυτό που είδαμε. Αλλά πόσες έχω πουλήσει και ξέρω, έχω χάσει το λογαριασμό. Είναι κάτι το επανάληπτο. Πραγματικά είναι αυτή η κρέμα κλινικά αποδεδειγμένη και έχει πάρα πολύ μεγάλη και ενισχυτική δράση. Πάρα πολύ μεγάλη και ενισχυτική δράση. Το πρώτο σημαίνει... που παρέκυλα ήταν το σέρμ στο καινούριο κατάλογο. Τι έχεις να πεις για το σέρμ? Καλά θα γίνω, μοντέλο, δεν το συζητώ. Εγώ το έχω παραγγείλει. Και εγώ το έχω παραγγείλει και το έχω παραλάβει ακόμα, αν δεν έρχεται. Α, μην το παραλάβεις πριν από μένα, θα τρελαθώ δηλαδή. Την επόμενη φορά θα το έχω και εγώ εδώ. Δεν έχουμε και καλή στία, ε. Καλά, μιλάμε και σε πάρα πολύ καλή τιμή. Σέρουμε τώρα σε αυτή τη τιμή. Αλήθεια, 5 αποδεδειγμένοι τρόποι που βελτιώνουν ορατά την επιδερμίδα μας. Το σέρουμ βοηθάει σημαντικά στη μείωση της εμφάνισης ουρετίδων. Προσφέρει φωτεινότητα και λάμψη. Μειώνει τους σπόρους. Χαρίζει ομοιόμορφο τόνο στην επιδερμίδα. Και βελτιώνει άμεσα την υφή της επιδερμίδας. Γιώργο, τι θα κάνεις με τόσες ωραίες γυναίκες? Τι να κάνω, έχω με την παιδά μου. Το σέρουμ δεν το χρησιμοποιούν οι άντρες. Όχι, με ρώτησε τι θα κάνουμε τόσες γυναίκες. Τι θα κάνεις με τόσες ωραίες γυναίκες, θα βάλουμε σέρουμ, θα βάλουμε βλαστοκύτταρα. Τι θα γίνει μετά? Κυρία Χάμουζα, συγγνώμη που το είπα αυτό, αλλά δεν γίνεται να μου πάρει και το σέρουμ. Δεν έχω δεύτερο. Λοιπόν. Το βλέπω εγώ, το βλέπω να μειώνεται. Είναι καταπληκτικό μια και μιλάμε. Ήρθε επιτέλους και το σέρουμ και να το δείξουμε. Να το δείξεις. Να το δείξουμε. Και να το πάρουμε και όλοι. Φαίνεται. Εκεί. Χρησιμοποιείται πριν την κρέμα ανοιχτός. Μετά τον καθαρισμό, έτσι. Ακριβώς. Μην μείνει καμία που να μην γίνει όμορφη, να το πάρουν όλες. Γι' αυτό είναι η Oriflame εδώ, να κάνει όλες τις κυρίες πανέμορφες. Πάμε για ορίστε, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ, μαγουλάκι. Μα θα βγούμε και στην κρουαζιέρα, πρέπει εδώ, να βγούμε. Εδώ, σε καλά τα δύο. Μετέωρα, κρουαζιέρα, έχουμε πολλά. Σε μετέωρα τώρα, εδώ είναι στο κατάστρωμα, δεν βλέπεις. Στο καλούσε από την αρχή, να το. Και εγώ σε ένα. Για καζίνο σε έπαιζα. Για καζίνο σε έπαιζα να είσαι. Καζίνο σου δείχνω. Εκεί είσαι. Εκεί με λιάζομαι. Η Βάση έχει ετοιμάσει τις βαλίτσες. Εγώ θα πάω να παίξω μπάσκετ με τη φίλη μου και την Τελούρη. Εσύ το ίδιο, η Μιμίτη το ίδιο. Γεια σου Ολυμπία. Εγώ το ίδιο, Γιώργο. Εγώ θα πάω να παίξω μπάσκετ με τη φιλενάδα μου την Ολυμπία την Τελούρη. Θα έρθεις μαζί. Βεβαίως. Γεια σου Ολυμπία, θα πάω να παίξω μπάσκετ. Καλησπέρα Ολυμπία, καλησπέρα. Να σου πω και με την Ολυμπία θα πας εσύ. Θα είμαστε παρέα όλοι είπα. Εγώ θα είμαι με τον αγαπημένο μου coach, τον πρώτο coach, τον κύριο Δήμα. Είπα, θα πάμε να παίξουμε μπάσκετ. Εσείς θα πάτε στο καζίνο. Πινκ πονκ και εμείς, πινκ πονκ. Θα πάμε να παίξουμε μπάσκετ. Εμείς θα λιαζόμαστε να κάνουμε μάθημα. Εσύ και με το λιάζουμε. Με το... Σιγά, εγώ θα είμαι από κατάστημα σε κατάστημα. Θα πηγαίνω έτσι, θα ψάχνω. Θα κάνω. Θα αναρρίξει να κάνω. Θα ζαλιστεί, κοίτα πόσα καταστρώματα έχει. Αλήθεια, πού. Και θα έχουμε και τα δικά μα πράγματα. 7 προορισμοί. Πόσα καταστρώματα. Ξεκινάμε. 15 καταστρώματα. 22 μπαρ θα πίνεις. Χριστός και Παναγία.
Όλοι εκεί. Η γήπεδο μίνι γκολφ. Τι έχω σαν αρήθεις, σαν εγώ εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Παναγία. Όλο κακοί εσείς είστε. Λοιπόν, ομάδα Diamond of the Flame Team. Για να συνεχίσουμε. Wellness, Ecolagen και ταξίδια εγώ. Δώστε μου ταξίδια και πάτε με την ψυχή. Λοιπόν, ήρθες δεύτερη στα ταξίδια. Αφού εσύ το δήλωσες εχθές, η κυρία Αλεξοπούλου, δεν σ' αρέσει τα ταξίδια. Σε παρακαλώ. Και είμαι ευτυχώς που είσαι μόνο εσύ, Εύη. Ειλικρινά μιλάμε να πούμε τώρα και να σοβαρευτούμε λίγο για το ερευνητικό κέντρο. Μας έμεινε αυτό το ταξίδι χαραγμένο στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, όνειρο ζωής. Έτσι, όνειρο ζωής. Σταθμό στη ζωή μας. Δεν το συζητάμε γιατί ήταν μια. Το ξαναλέμε, ήταν ένα ταξίδι σημαντικό. Είδαμε πράγματα τα οποία γίνονται εκεί, οι έρευνες, όλες. Δεν μπορείς, Εύη μου, να διανοηθείς. Πραγματικά ήταν μεγάλη τύχη που είχαμε να μπορέσουμε να επισκεφθούμε το ερευνητικό κέντρο δευτερογενής μορφής στο Δουβλίνο και να γνωρίσουμε αυτά τα οποία είδαμε. Επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Φιλοξενία. Επιστήμονες από όλο τον κόσμο να ερευνούν, να βάζουν τα προϊόντα κάτω από ειδικές συνθήκες, να τα μελετούν χρόνια, έτσι, για να δούνε αν επηρεάζονται. Μας έβγαινε, θυμάμαι, μία επιστήμονα στο ένα κραγιόν και έλεγε, το βλέπετε αυτό. Και εγώ είχα πάρει το κραγιόν όπως καλή ώρα αυτό και έλεγα, τι. Δηλαδή και μου λέει, το βλέπεις. Λέω, ναι, τι. Έχει επάνω, λέει, κάτι μικρούς, είχε κάτι πολύ ψηλά, ίσως αποφαινόντουσαν. Είναι, λέει, αυτό δεν το χρησιμοποιούμε, όχι το συγκεκριμένο που είναι καταπληκτικό και το έχω πάντα μαζί μου, αυτό φοράω, αλλά ένα άλλο το οποίο δεν έχει βγει στην αγορά. Αυτά, λέει, τα παρατηρούμε και μετά από 7 χρόνια θα τα δώσουμε να το δοκιμάσουν εθελοντές άνθρωποι, ποτέ ζώα, σεβασμός και στο περιβάλλον επομένως, σεβασμός και στα ζώα από το 67 που ιδρύθηκε η εταιρεία και φυσικά μετά βγαίνει στην κυκλοφορία. Έτσι. Άρα, ποιότητα. Τι άλλο να πούμε. Τιμές. Τιμές. Τι άλλο, ποιο άλλο. Πριν την εικόνα δεν ποιο χρησιμοποιήσεις. Α, καλά. Εγώ ερωτεύτηκα την Oriflame με την Diamond. Είμαι άρρωστη. Το ξέρα. Ήταν μέχρι να έρθουν τα βλαστοκύτταρα. Δεν έλειπε ποτέ από την τσάντα μου. Μιλάμε για τρομερή κρέμα. Μιλάμε για το ανεπανάληπτο. Ένα βελούδινο δέρμα, μία υφή. Απορροφάτε αμέσως το κάτι άλλο. Η μέρα της γυναίκας έκανε στον εαυτό μου Diamond και εκεί οροθετήθηκε όλη η πορεία. Με σκόνη διαμαντιού. Πού δεν είναι διαμαντιού. Έτσι, που είναι πραγματικά όνειρο, όνειρο. Και τώρα κοίταξε τιμές. Αφού μου είπε, λάβει. Κοίταξε τιμές. Τιμές. Σε αυτό το κατάλογο πρέπει να πάρουν όλοι. 67% είναι πιο οικονομική. Μα όλος ο κατάλογος αυτός. Όλος ο κατάλογος. Τι να πούμε. Εδώ τρελαίνεσαι πραγματικά. Κοιτάζει το ένα, μετά ενθουσιάζεσαι με το άλλο. Ποια σειρά να πιάσουμε και ποια να αφήσουμε. Όλα είναι καταπληκτικά. Από την αρχή να το ξεκινήσει ή από το τέλος να το ξεκινήσει. Όπου και να το ξεκινήσει, το χαζεύει. Δηλαδή, όπου και να είμαι, όπου και να βρίσκομαι, από πού να πω. Μα στον δρόμο είμαι, πάντα το χαζεύω. Μα στο μέσο στη συγκοινωνία, στο μετρό είμαι ή στο λεωφορείο, πάντα το χαζεύω. Στο αυτοκίνητο είμαι, τον χαζεύω. Εδώ είμαι, τον ανοίγω. Δεν τον χορταίνω. Να σου πω, όταν πάει μια επίσκεψη, τι παίρνεις. Πού? Μαζί σου, να πας στο σπίτι που πας. Εγώ 10 καταλόγους. Όχι, τι άλλο παίρνεις. Παλιά παίρνουμε γλυκά, παίρνουμε μπισκότα, παίρνουμε δώρα. Τα δώρα μου, εδώ. Τα δώρα, παιδί μου, γύρισε στο τέλος του καταλόγου. Υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό να πας σε μια φίλη σου. Το καινούργιο αφρόλογο το χριστουγεννιάτικο. Η αλήθεια το παρήγγειλα. Αλλά δεν το έχω χρησιμοποιήσει, δεν το έχω δοκιμάσει. Καλά, θεϊκό. Πολύ από αμπαλάζ, από μυρωδιά. Ο Γιώργος μου λέει να το πάρουμε. Υπάρχει κάτι τρομερό να πας σε ένα σπίτι από αυτό. Εγώ πάντα πηγαίνω Oriflame δώρα. Αλλά αυτό δεν το έχω σκεφτεί να το κάνω. Το καλοκαίρι σε γάμο. Εγώ παράγγειλα 20 προσωρινός. Τέλεια. Και βέβαια όπου θα πηγαίνω θα το δίνω με ένα κατάλογο. Γιατί δεν σ' αρέσει. Βέβαια, σιγά. Το αμπαλάζ είναι φανταστικό. Και πού να σκεφτούν πόσο έχουν, έτσι. Πού να σκεφτούν πόσο έχουν. Για να το δείξουμε, να το δείξουμε. Να το δείξουμε. Μισό πακέτο μπισκότα. Πόσο λέτε ότι έχει, σωστό. Πόσο λέτε. Μισό πακέτο μπισκοτάκι. Μισό πακέτο μπισκότα. Είναι, αλήθεια, είναι ένα φρόλτρο από ό,τι μυρίζει καταπληκτικό, χριστουγεννιάτικο. Είναι σταλιού, αν σου και είναι καινούριο προϊόν. Το οποίο θα έρθουν το Χριστούγεννα νωρίτερα. Μα είναι δυνατόν με τέτοιες επιλογές και να πηγαίνεις επίσκεψη και να μην πηγαίνεις τώρα. Εγώ 1,5 χρόνο πηγαίνω επίσκεψη Oriflame.
Φέτος είχαμε πάει και σε γάμο, στα καλοκαίρι και πήγαμε στα Βαθύσια. Εσύ είπατε τα Βαθύσια στην ΚΟ. Στην ΚΟ, στα Βαθύσια, μπράβο, ναι. Με τα δίδυμα Μαντούλα, καλησπέρα. Μας με τα δίδυμα που μου είπε ο γιος ότι ό,τι πιο χρήσιμο μου φέρανε σε αυτά τα γενέθλια, σε αυτά τα Βαθύσια. Ήτανε τα... Συγγνώμη που είχε χιλιάδες κόσμο. Ήταν αυτά τα πράγματα για τα παιδιά. Από τα άλλα δεν προλαβαίνουμε να αλλάζουμε, να αλλάζουμε, να αλλάζουμε ρούχα. Εδώ ξέρεις τι έλεγα. Εγώ γι' αυτό, από αυτό άκουσα. Και πήγαμε στο γάμο ένα καλάθι. Μιλάμε φανταστικά. Δεν βάφτιση, προϊόντα Oriflame. Γάμο, προϊόντα Oriflame. Γέννα. Καλά, δεν είναι αυτό σου, γέννηση. Ένα καλάθι και πήγα στη Γέννα. Τι πιο ωραία γνήσια προϊόντα. Walt Disney και όχι από μιμήσεις με καταπληκτικές τιμές. Μία μαμά μου είπε, καλησπέρα, ότι το γκρέμα του μωρού τη φοράει εκείνη τόσο πολύ που της αρέσει η μυρωδιά. Εντάξει, τιμές. Απίστευτες. Απίστευτες προϊόντα καθημερινά που μόλις τελειώσουν θα ξαναπαραγγέλνουν γιατί δεν τα προλαβαίνουν. Α, και τα γαντάκια και τα σκουφάκια. Για τον Κωνσταντίνο μας τα παραγγείλαμε. Πού να δεις το ροζ, κοίτα εδώ κουκλί. Δεν έχω από κοριτσάκι, το δικό μου μεγάλωσε. Το δικό μου το κοριτσάκι μεγάλωσε. Καλησπέρα, Ελληνίτσα μου. Πρέπει να τα στείλω στη Μαντούλα αυτά για τις εγγονές της. Τρεις παρακαλώ γυναίκες. Ναι. Όλοι λοιπόν που έχετε μικρά παιδιά, καταπληκτικά προϊόντα. Τι αρώματα, εδώ τι. Κολόνια δεν θα τη δείξω, να σηκωθώ πάλι. Δεν γίνεται. Τι, τα παιδικά μας προϊόντα είναι και αυτά το ένα καλύτερο από το άλλο. Εκεί. Το αρματάκι, το αφροντούς, το σαπουνάκι. Καταπληκτικά προϊόντα, καταπληκτικά και για τα παιδιά μας. Λοιπόν, έχουν τρελαθεί με την οδοντόκρεμα, την παιδική που είναι σαν τσίχλα, σαν τσικλόφουσκα. Ναι, καλά, έχουν μαζέψει. Τι είναι και αυτό πάλι. Έλατε. Καθερφτάκι special. Παιδιά που δεν πλένουν τα δόντια ποτέ, θέλουν τώρα να τα πλένουν γιατί του αρέσει η γεύση, νομίζει ότι είναι τσικλόφουσκα. Τι λες γι' αυτό το κομψό καθερφτάκι. Α, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι από καμία τσάντα, άλλωστε ο σκοπός είναι πολύ σοβαρός. Το καθρεφτάκι αυτό. Παιδικά χωριά ίσω έτσι. Παιδικά χωριά, αυτό είναι λειτουργήμα. Έτσι. Καθαρά λειτουργήμα. Το μπρελόκ μας έπρεπε όλοι, τα βραχιολάκια μας συνεχίζονται πάλι για να το δείξουμε και εδώ. Γιατί πραγματικά οφείλουμε να ενημερώνουμε. Η συνεισφορά μας πριν είναι σημαντική και θα πρέπει να ενημερώνονται όλοι, ούτως ώστε με μια αγορά μπορούμε να βοηθήσουμε όπως το χαμόγελο του παιδιού, όπως τα παιδικά χωριά, SOS. Και το κάνουμε συνέχεια. Και εδώ περίπου αυτό το βραγγελάκι πάλι. Τώρα να το έχω και μου το πει λοιπόν. Και εγώ το πήρα για δώρο, και να μου τα πειράζει. Ναι, τι είναι αυτά. Μα να μας παίρνουν και τα δώρα μας, μας τα παίρνουν. Λέω, πού είναι αυτό, πάει αυτό, λέει, κατασχέθηκε. Γιώργο, μόνο η Εύη μιλάει. Για να ακούσουμε μία η Εύη και η άλλη. Εσύ, Γιώργο, τι έχεις να μας πεις. Αν τα έχετε βάλει στη μέση, δεν μπορεί. Εκτός από την κόλαζεν που χρησιμοποιείς. Μη σας πει, κυρία. Η κυρία Λαμπροπούλου είχε πει ότι βάζει την ορθόμενη, έτσι. Μα μ' αρέσει η σειρά η ορθόμενη. Χρησιμοποιώ. Γιατί δεν παίρνει με κόλαζεν μου τότε. Να δοκιμάσω λίγο η κόλαζεν. Να γίνει και εσύ τον κύριο Μαρινάκη, σιγά. Είναι λοιπόν, η αγαπημένη μου σειρά η... Τι κολόνια θα βάλεις στις γιορτές? Η κολόνια μου είναι η σύγνωση. Άλλαξε η κολόνια, πάλι και μία. Τι λέει, μην τον ακούς, όλες τις έφη. Όλες φοράει. Έφη μου, παρατηρήσει ότι στα promotion δεν μπορώ να πάρω ένα τρικό άρωμα μαζί. Το βλέπω. Ας το κάτω μου λέει, δικό μου, ας το κάτω. Όχι, έχω, μ' αρέσουν όλα τα αρώματα, αλλά η σύγνωση είναι το κάτι άλλο. Κάτι άλλο, ναι. Γιατί... Όχι μόνο το άρωμα, και η κρέμα για το... Αλλά είναι από Αγιάν, και έφυγε από Αγιάν. Μου λέει την είδες τιμή. Είδες τιμή, μου λέει, είδες τιμή. Δες το λίγο να το δούμε στην κάμερα. Είδες τιμή. Αν είναι δυνατόν, μου λέει τιμή. Το μερόσετ, ναι. Τόσα signature. Τώρα θα ζητάει τη φλαμπογιά, την παίρνει και αυτή. Θέλει ποιο άλλο. Πιο κάτω λίγο. Εκεί, πιο πάνω. Πιο πάνω. Όλα για τους άντρες. Έχει, φανταστικό. Τι άλλο. Έχει και το S8, έχει πάρα πολλά αρώματα. Το Rival, το Κλωσιέρια. Το Voyager. Τι έχεις να πεις για αυτά. Αυτή, φανταστική σειρά. Είναι το δικό σας σημαντικό, IT, ε. Είναι ωραία, ή τρελαθεί με αυτό. Εδώ γελάω και πάντα, επειδή τυχαίνει να ήταν και ο πρώτος μας ASM που μας ανέλαβε, όταν ήρθε λοιπόν αυτό, μας κρόιδεψε.
και λέει, βλέπετε τη γράφει ID, Ιωάννης Δήμας. Είχε πάει και ένα ταξίδι και γύρισε και γελούσε. Και βέβαια και εμείς λέμε, λέει την αλήθεια, αλήθεια, είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή. Και τελικά ο Γιώργος θα το τρελαίνεται, τρελαίνεται, του αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει. Ναι, εντάξτε, τώρα να πούμε. Είναι και δύο στην προσφορά τώρα, έτσι. Πέρα τη πλάκα, όλα τα αρώματα τα αγγλικά τα έχω δοκιμάσει. Το ένα είναι ωραίο το άλλο. Το ένα είναι ωραίο το άλλο. Είναι ελαφριά, είναι ωραίο. Ακόμα και οι κρέμε μετά το ξύρισμα. Τι άλλο να πω. Ρολόι το βάλει. Ρολόι το έχω παραγγείλει, να το. Ρολόι για την άλλη φορά δεν το πήρε. Το πήρε. Μόλι και από χθε. Κοιτάξτε ρολόι. Το ρολόι. Το ρολόι. Αχ, ζωντανή παρέμβαση πάλι. Έχουμε ζωντανή παρέμβαση. Α, η χορηγός της χορηγού. Καλησπέρα σας, κυρία Γαβριλίδου. Θα σας βγάλω στον αέρα. Είμαστε σε εκπομπή, είμαστε στο NSTV. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το ξέρετε. Λοιπόν, τι έχετε να μας πείτε για τα χθεσινά καταρχάς? Στην επόμενη και εγώ να πω συγχαρητήρια πάνω απ' όλα. Συγχαρητήρια. Δεν μας βλέπετε, επομένως, κυρία Γαβριλίδου. Πού είσαστε, κυρία, Γαβριλίδου, πού είστε? Πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, δυστυχώς που δεν με άφησε να έρθω, δεν μπόρεσα να αντιπάρω. Αλλά θα επαναφώσω. Είναι κοντά μας η κυρία Κωνσταντακοπούλου, είναι κοντά μας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί πραγματικά έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ. Είσαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα και ζηλεύω που δεν είναι, λυπάμαι που δεν είμαι εκεί, δεν ζηλεύω, αλλά τι να κάνω εγώ, πάντως θέλω τις ευχές μου σε όλους σας, είστε όλοι υπέροχοι, καταπληκτικοί, κάντε μια πολύ καλή δουλειά. Μπράβο σας, έχετε ψυχή για όλα όσα κάνετε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όμως την ομάδα μου όλη που είναι τόσο κοντά μου, μα πάρα πολύ κοντά μου και είναι πάρα πολύ συγκινημένη για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν για μένα. Όλοι μαζί ανεβαίνουμε χεράκι χεράκι και είναι από τόσο να έχουμε συγκινήσει. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κωνσταντακοπούλου, βέβαια, είναι πρώτα απ' όλα μια πολύ καλή φίλη, με αισθήματα, με δύναμη, με πάθος και δόρμη σε αυτό που κάνει κανονικά. Έχουμε ιδιαίτερες αδυναμίες, άρα μη μου τις συγκινείς περισσότερο, μη μου τις συγκινείς περισσότερο. Όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Ναι, όλοι, πραγματικά. Συγχαρητήρια σε όλους. Όλοι η ομάδα Oriflame Diamond Team, όλοι και εσύ είσαι υπέροχοι. Και εσύ είσαι υπέροχη και η Εύη είναι υπέροχη και η Νικολέτα Ριδοπούλου και η Βάση Αγιανοπούλου. Όλοι είμαστε μια υπέροχη ομάδα και η Σταυρούλα Ιτζούρα. Η εταιρεία μας το στηρίζει τόσο πολύ με κάθε τρόπο. Και μας η κυρία Μαντούκου. Όλα τα παιδιά είναι υπέροχα. Ο κύριος Δήμας είναι στην Κένια. Αν μας ακούει την καλησπέρα, λογικά πρέπει να μας ακούει από ό,τι βλέπω. Βεβαίως, είμαστε ομάδα και πάμε όλοι μαζί. Λοιπόν,
Σίγουρα, σίγουρα, μην μα συγκινείς τώρα. Συγγνώμη, συγγνώμη, ένα λεπτό. Ένα λεπτό μόνο για τον κύριο Τσιρόνι θέλω να πω κάτι. Ο οποίος δεν ξέρω γιατί τόση πολύ πίστη σε εμάς, στην ομάδα μας. Του έχουμε δώσει τέτοια βήματα, δεν ξέρω, αλλά τόσο πολύ που μας πιστεύει, που θεωρεί και κατηγορώ ότι πρέπει αυτό που πιστεύει να το κάνουμε αληθινό, να το κάνουμε πραγματικό. Ζει με το όνειρο, ζει με το όνειρο να είμαστε όλοι μαζί στην κρουαζιέρα. Στην κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Εγώ βλέπω την Εύη, βλέπω την Εύη λέει να κάνει, αν της είπα ότι νόμιζω ότι είναι στο καζίνο, της είπα. Αυτή μου λέει όχι, όχι, είμαι πάνω στην πισίνα. Στην πισίνα. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, βλέπω την ομάδα γενικά, ήδη η Βάσια, η Κατερίνα, η Κακαβελάκη, εσύ, η Εύη, εγώ. Όλα τα κορίτσια, όλη, όλη, η ομάδα είναι απίστευτη, δηλαδή, τι να πω. Η Σταυρούλα, η Τζόρα. Πάρα πολύ, συγχαρητήρια σε όλα. Σίγουρα, σίγουρα, όλοι μπορούμε. Να σας πω κάτι, νομίζω εγώ ότι η επιτυχία έρχεται στο ότι είμαστε μια πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Όλα τα άτομα είναι ιδιαίτερα ξεχωριστά, είναι υπέροχα και όταν είναι ο ένας δίπλα στον άλλο, χέρι-χέρι το χωράνε, δεν χάνεται αυτό το παιχνίδι με τίποτα ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση, η επιτυχία είναι σίγουρη, αν όντως είναι σίγουρη, εσύ που δεν μας έχει δύναμη, μπράβο ρε Μιμή, έτσι θέλω να σε ακούω. Με σιγουριά, με αισιοδοξία, κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε ώρα. Είναι δυνατόν να πιστεύεις το καλύτερο. Έτσι, μπράβο, έτσι. Τέτοια θέλω και πρέπει να δώσουμε και ένα χειροκρότημα σε senior manager της ομάδας μας και για την παρέμβαση. Μπράβο και μπράβο σε όλη την ομάδα. Και θα πάμε για πολλά μεγαλύτερα και καλύτερα και δυνατότερα και πολλά. Θα κάνουμε πάρα πολύ πράγματα, νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πάρα πολύ καλό δρόμο. Δεν μας λείπει η δύναμη, δεν μας λείπει το κουράγιο, δεν μας λείπει η τόλμη και έχουμε όλα τα προσόντα να πάμε όπως θέλουμε, όσο πιο ψηλά εμείς. Έτσι είναι, έτσι είναι. Όχι, πριν κλείσεις, να μας πεις λίγο για την επιχειρηματική ευκαιρία της Oriflame και τι θα ήθελες να πεις στα νέα παιδιά, γιατί βλέπουμε στην ομάδα μπήκαν πολλά νέα παιδιά. Τι έχεις να πεις για αυτά τα νέα παιδιά? Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε πολύ υπερήφανοι. Ευχαριστούμε πολύ, όπως είπες, την εταιρεία που είναι κοντά μας, τους AESA μας, που σε κάθε μας βήμα είναι δίπλα μας, που μας στηρίζουν, μας καθοδηγούν. Έτσι, την κυρία Ρουβέλα που πάντα με το χαμόγελο, έτσι, τον κύριο Μαρινάκη, τα είπαμε. Έτσι, έτσι, έτσι. Φοράω τα κόκκινα της Demi Moore, γι' αυτό. Φοράω τα κόκκινα της Demi Moore.
Ναι, ναι, ναι. Έκανα εμφάνιση με το κόκκινο χρώμα του πάθους. Γιώργο, τι έχεις να πεις, το κόκκινο χρώμα για σένα τι είναι? Ο Γιώργος λέει είναι της φωτιάς και εσύ, Εύη? Του πάθους. Θέλω να ρωτήσετε κάτι άλλο τη Μιμή. Όχι, εγώ θέλω να πω ένα ευχαριστώ. Ήθελα να πω ότι ούτως ή άλλως είστε λαμπερή παρουσία, είτε με κόκκινο είτε με οποιοδήποτε άλλο χρώμα. Είστε... Φοράω και το My Red. Φοράω και το My Red και τους έχω όλους ανάψει εδώ, ζεσταίνονται. Λοιπόν, συμπτωματικά τώρα, δεν με βλέπετε βέβαια, αλλά φοράω και εγώ. Νομίζεις, νομίζεις ότι δεν σε βλέπουνε, νομίζεις. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Τώρα μόλις σε είδανε, Μιμή, μέσω του κινητού σε είδανε. Εμένα? Ναι. Όχι, δεν φοράω κόκκινα. Όχι, δεν σε έχω online, δεν σε έχω μέσω Skype, σε έχω με τη φωτογραφία σου και με γυαλί ηλίου. Λοιπόν, Εύη, να ρωτήσεις κάτι την χορηγό σου. Αυτό που ξέρω είναι ότι... Είπαμε, η φλόγα της Demi Moore και της Oriflame είναι μέσα μας. Σωστό. Και η αδιάκοπα. Έτσι. Ευχαριστούμε, Oriflame. Ευχαριστούμε, κύριε Πόντου, κύριε Τσιρόνη. Κυρία Κωνσταντακοπούλου, φιλιά πολλά, σε ευχαριστώ. Εγώ, πάρα πολύ. Την έχει συγκινήσει πάρα πολύ τώρα και δεν θα μπορεί να μου μιλήσει και θέλω να μιλήσουμε για την επιχειρηματική ευκαιρία. Δεσμεύεσαι με το που θα έρθεις από τη Γερμανία, μετά το ταξίδι σου, θα είσαι κοντά μας και θα μιλάς επί μία ώρα συνέχεια, εσύ και άλλη μία ο Κρίς Ρόνης, δύο ώρες. Έχω πάρα πολλά να πω. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, θερμά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Και μπράβο σε όλους σας. Να είστε καλά, όλοι μαζί πιο δυνατοί. Την αγάπη μας, φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κυρία Γαβριλίδου. Αν γίνει μακριά μας, υποθέτω πως ναι. Αν όχι, θα μας δεις. Διακοπές, κάπου καλά η γραμμή. Οκ, είναι το στούντιο, έτσι και γι' αυτό και πολλά μηχανήματα. Την αγάπη μας, ευχαριστούμε πολύ. Καλή νύχτα. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε και την κυρία Γαβριλίδου, τα έχουμε αυτά. Τη σέβομαι. Γιώργο, να μας παίρνουν κάθε πεντάλεπτο συνεργάτες μας, μια χαρά θα μας τα λένε. Δεν χρειάζεται να λέω τίποτα εγώ. Θα τα λες όλα εσύ με τους συνεργάτες μας. Τώρα έχουμε. Είναι ώρα τώρα για ένα διαλυματάκι, έτσι να χαλαρώσουμε λίγο. Συγκινηθήκατε, το βλέπω. Θέλετε να πιείτε τσάι. Yeah. Να πιείτε. Φέξε μόνο τσάι. Θα πιείτε ένα τσάι Oriflame για χαλάρωση. Είναι ό,τι πρέπει. Εγώ θέλω για ενέργεια. Κι άλλοι. Εσύ θα πεις για ενέργεια. Σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Diamond Oriflame Team. Get to your heart.
deep love was the gentle breeze weaves its spell upon your heart. No matter what you think, it won't be too long. Shooting star fell down to earth, lightning crackled the sky.
love you so. Can't you feel it when we touch? I will never ever let you go. I love you all so much. If I dance and I carry on till the night is gone and it's time to go, and if he asks if I'm all alone, can he take me home? Πάλι μαζί μετά από το μικρό μας διάλειμμα. Να επενθυμίσω ότι αύριο θα είμαστε για το σεμινάριο που κάνουμε κάθε Τετάρτη. Ναι, στην Εθνική Σαρκιστάζος 71, Περιστέρι, καφέ Dolce. Καλησπέρα στο Dolce. Διαφήμιση σας κάνουμε παράλληλα, να ξέρετε, κάθε φορά. Άρα θα πρέπει αύριο να έχουμε τους καφέδες μας δωρεάν. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, την αγάπη μας έχετε, σας πειράζουμε. Επομένως, αύριο όλοι όσοι είστε άνεργοι, άτομα τα οποία έχουν ανάγκη και θέλουν κάποιο έξτρα εισόδημα, εκτός αν κάποιος δεν θέλει, ας με πάρει τηλέφωνο. Άτομα τα οποία πραγματικά... Πήγε να πάρω δανεικά γι' αυτό. Άτομα τα οποία πραγματικά πιστεύουν στις δυνατότητες τις οποίες έχουν και ότι μπορούν μέσω της Oriflame να αναπτυχθούν. Μπορείτε να έρθετε να ακούσετε εντελώς δωρεάν την επιχειρηματική ευκαιρία. Και εγώ και η Εύη και ο Γιώργος και ένα επιτελείο συνεργατών μας θα είμαστε και να σας υποδεχτούμε και να σας ενημερώσουμε. Μπορούμε να πούμε τώρα και δύο πραγματάκια, τι είναι, πώς μπορεί κάποιος να κερδίσει χρήματα, ναι, με την Oriflame. Ναι, βεβαίως κάθε φορά το αναφέρουμε και στην αρχή, αλλά τώρα με τις επιβραβεύσεις και με όλα αυτά, Εύη μου, ξεχάσαμε να το αναφέρουμε. Και η Oriflame είναι σουηδική εταιρεία. Πολυεθνική εταιρεία. Σε 65 χώρες όλο τον κόσμο. Σε λίγα συντόμως θα μπουν και άλλες πολύ περισσότερες, και άλλες 10 περίπου. Ιδρυτές μας, ο Ρόμπερτ και ο Γιώνας Αφιόχνικ. Άτομα, όπως είπαμε, με πραγματικά αξίες αναλύωτες μέσα στον χρόνο. Αυτές οι αξίες οι οποίες τις έχουν μεταφέρει και κατά...
σε όλη τη διοίκηση της Oriflames, σε όλο τον κόσμο. Γιατί όπως βλέπουμε και εμείς τον κύριο Μαρινάκη με την πόρτα ανοιχτή να μας υποδέχεται, το ίδιο γίνεται και παντού. Και μάλιστα θα αναφερθώ τώρα σε ένα συμβάν, στην Τσεχία, Γιώργο, θυμάσαι, που είχαμε πάει. Έρχεται κάποιος ωραίος νεαρός, ο οποίος ήταν διευθύνων σύμβουλος στην Πράγα, στην Τσεχία της Oriflames. Και ήρθε με εκεί να είτε ότι ήταν η ελληνική αποστολή να μας αγκαλιάσει, να μας φιλήσει, να παίρνει αγκαλιά, με φιλάει. Λέει ο Γιώργος Εγκριδίμα, καλά, ποιος είναι αυτός που πίνει την περιγραφή. Λέει, είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Oriflames, είναι εδώ τέλος πάντων. Πού αλλού θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, πού αλλού. Πείτε μας, ποιος μας στέλνει μηνύματα τώρα, την αγάπη, τους χαιρετίσματα και τη δική μας. Και τη δική μας παντού. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, καλησπέρα στα Γιάννενα, καλησπέρα στην Πρέβεζα, καλησπέρα σε όλη την Αττική, Πειραιά, καλησπέρα στον Πύργο, καλησπέρα στον Πειραιά. Πού αλλού, Γιώργο? Καλησπέρα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Λοιπόν, την αγάπη μας, να είστε καλά, ευχαριστούμε Κόρνηθο. Για τα μηνύματα. Στην Κόρνηθο, καλησπέρα, την αγάπη μας. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που η οικογένεια έτσι μεγαλώνει. Άρα αυτοί οι δύο οι άνθρωποι κατάφεραν να κάνουν μια εταιρεία κόλοσο, να δώσουν, είχαν ξεκινήσει με ένα όνειρο, να μπορέσει η Oriflame που ξεκίνησε από μια απλή φαρμακευτική εταιρεία, να μπορέσει να γίνει μια πολυεθνική εταιρεία έγινε, να γίνει το νούμερο ένα σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο, να μπορούν να εκπληρωθούν τα όνειρα των ανθρώπων, τα όνειρα τα δικά μου, τα δικά σου και εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλες τις χώρες του κόσμου. Και αυτό σχεδόν έχει επιτευχθεί κατά 99,9%. Άρα το όνειρό τους εκπληρώνεται. Σήμερα η Oriflame είναι πολύ μεγάλη εταιρεία, νούμερο 1 σε Ελλάδα, νούμερο 1 σε Κύπρο, νούμερο 1 σε Ευρώπη, νούμερο 1 σε ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο. Πολύ σημαντικό. Και νούμερο 2 σε τζίρο. Εγώ πιστεύω σύντομα θα φτάσουμε και στο νούμερο 1. Το όνειρο θα υλοποιηθεί. Κάποιος Εύη μου ξεκινάει στην Oriflame, ένα καινούριο μέλος. Σου λέει τώρα χρήματα θέλουν να πάρουν. Πολλοί έχουν συνδυάσει, θα πάω στην Oriflame, θα γίνω dealer, θα παίρνω προϊόντα, θα πουλάω. Πες μας λίγα λόγια. Καλά, δεν είπες για τα δώρα. Τα δώρα θα τα πούμε, αλλά για να πούμε λίγο τους δρόμους και τις δυνατότητες που έχει κάποιος. Πληρώνει λεφτά κάποιος για να έρθει στην Oriflame. Είναι η μοναδική εταιρεία που είναι δωρεάν εγγραφή. Μου έτυχε εταιρεία που ήθελε 800 ευρώ για να με γράψει. Μου έτυχε εταιρεία που ήθελε 1500 ευρώ για να μου γράψει. Μου έτυχε εταιρεία που ήθελε και 150 ευρώ να με γράψει. Πάντως όλοι κάτι θέλανε. Εδώ δεν θέλουν τίποτα. Σωστά. Ένα όνομα, μια διεύθυνση, ένα τηλέφωνο και να ο κωδικός και να η ευκαιρία ανοίγεται για, όλα τα, για όλους μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, μεγάλη, μικρή, άνεργη, εργαζόμενη, δεύτερη δουλειά, τρίτη δουλειά, τέταρτη δουλειά. Και πάει λέγοντας. Δεν θα ξεχάσω μια κυρία σε μια βράβευση που δεν θυμάμαι το όνομά της, με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι όμως ότι είχε τρία παιδιά. Θυμάσαι που ήρθε και είπε ότι όταν βάζω τα παιδιά, τα τρία και το σύζυγο μαζί για ύπνο, δουλεύω. Που είναι τα τέσσερα παιδιά, δουλεύω. Και τη ρώτησα άλλη πώς. Και λέει: κάνω τηλέφωνα, επικοινωνώ μέσω Facebook, μέσω ίντερνετ και δουλεύω, λέει, ώρα που δεν θα μπορούσα να πάω σε καμία άλλη δουλειά μετά τις 11 η ώρα το βράδυ. Αυτό, παιδιά, είναι ένα προνόμιο τρομερό. Είτε δουλεύετε, είτε δεν δουλεύετε, είτε είστε σε πρωινή δουλειά, σε απογευματινή, σε ό,τι και να είστε, μπορείτε μέσα από αυτό να βγάλετε χρήματα. Πρώτα απ' όλα όμως, για να πουλήσεις κάτι, πρέπει να το έχεις δοκιμάσει. Βάλατε κρέμα, λουστήκατε. Βάλατε ρούς, βάλατε τι βάλατε. Χρησιμοποιήστε τα προϊόντα για να ξέρετε και τι λέμε στον κόσμο. Γιατί άμα έχει εστιατόριο θα πάει να φας απέναντι. Δεν νομίζω. Έτσι κάπως, όταν είναι το δικό σου μαγαζί, τα παίρνεις όλα από το δικό σου μαγαζί μέχρι σιγά σιγά να μπορέσεις να τα δοκιμάσεις όλα. Σωστό. Να τα ερωτευτείς και μετά να μην τα αποχωρίζεσαι. Να μην αποχωρίζεσαι. Και εκεί μετά από μερικά χρόνια, όπως καλή ώρα η Εύη, η Μιμή, 12 χρόνια π.χ. μη μου μας μοιάσετε, αμέσως να το ξεκινήσετε εσείς. Βλέπουμε ότι έχετε μια καταπληκτική επιχειρηματική ευκαιρία. Και λέμε, όπα, ανοίγουμε το δικό μας μαγαζί τώρα. Άρα λοιπόν, τρεις δρόμους έχει κάποιος στην Oriflame, να το πούμε. Παίρνει τον κωδικό του εντελώς δωρεάν, όπως πολύ σωστά είπες. Δεν ρισκάρει τίποτα.
Δεν έχει ωράριο, ξεκινάει αμέσως, είναι ευκαιρία για όλους, χωρίς εμπειρία, χωρίς προϋπηρεσία, χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς αφεντικό. Και εισόδημα χωρίς όρια. Και εισόδημα χωρίς όρια, όπως λέω εγώ. Αυτό που το πας πάλι. Το βλέπουμε, δεν χρειάζεται. Τόσα χρόνια δούλευες, πώς έπαιρνε, σε ένα στάνταρ μισθό το μήνα. Ένα μπράβο δεν είχα ακούσει. Και, άμα και μάνατζερ σε μεγάλη εταιρεία και, τώρα, και με 100 άτομα από κάτω. Δεν μου είπαν ποτέ, ναι, κύριε, από τη συγχαρητήρια πήγατε πάρα πολύ καλά. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει και καλύτερα. Καλά πήγαμε, θα μπορούσαμε να είχαμε πάει και καλύτερα. Εδώ να, μέσα στα 1,5 δύο χρόνια περίπου που είμαστε και ταξίδια και δώρα και χρήματα και μια επιχείρηση δική μας και πώς και. Αναγνώριση πρέπει να πάμε. Το σημαντικότερο. Αυτό το μπράβο το έχουμε όλοι ανάγκη. Αυτό το μπράβο που εισπράξανε ο κόσμος στις εκθέσεις που εισπράξατε, που εισπράξαμε, ήταν για μας η μεγαλύτερη ικανοποίηση. Και το χρειαζόμαστε. Μα το είπα και εγώ προηγουμένως. Ακόμα και το φαγητό που μια σχέση και πολύ καλή μαγείρισα, όταν σου λένε μπράβο, δεν καμαρώνεις. Σίγουρα. Επειδή η ευκαιρία πρέπει να μας μαγειρέψει μια μέρα, να έρθουμε. Λοιπόν, να είσαι καλά, Ιβούλα, να είσαι καλά. Ποια είναι τα βήματα που πρέπει κάποιος να ξεκινήσει, γιατί κάποιος, είπαμε, οι τρεις δρόμοι είναι καταναλωτής, δηλαδή τα παίρνω όπως εγώ 12 χρόνια μέχρι τις 30%. Μεταπολιτής, κάποιος άλλος που μπορεί να πουλήσει και που έχει την ικανότητα, γιατί έχει άμεσο χρήμα και ζεστό με έκπτωση 30%. Και η τρίτη δυνατότητα είναι η επιχείρηση, είναι αυτό το franchise που λέμε, εμπιστευόμαστε άτομα και σε όλη την Ελλάδα, να μην πω σε όλο τον κόσμο με διεθνή χορηγία, ανοίγουμε δικά μας μαγαζιά. Χωρίς κανένα ρίσκο και χωρίς κανένα κεφάλαιο. Τρεις δρόμοι. Ξεκινάει κάποιος. Λες πάρα πολύ σωστά, πρέπει από το δικό του μαγαζί να κάνει τα εγγένεια και να προσκαλέσει τον κόσμο του, ούτως ώστε να δει και να γνωρίσει το προϊόν, έτσι, να το ερωτευτεί το προϊόν. Εκεί μείναμε. Εφόσον γίνεται μέλος στην Oriflame δωρεάν και τώρα και γνωρίζει και το προϊόν, βάζει την πρώτη παραγγελία, καταλαβαίνει τη λιανική χρονική και τιμή προϊόντος, τι πρέπει να σκεφτεί μετά αυτός που θα πει ναι, θέλω να κάνω επιχείρηση δική μου, να συμπληρώσει τι? Λίστα. Μια λίστα ονομάτων. Λίστα. Πολλοί λένε, πού να βρω τώρα, δεν έχω. Καλή, ανοίξτε το κινητό σας. Έτσι. Αλλού. Τα μαγαζιά της γειτονιάς σας, πού ψωνίζετε κάθε μέρα και δίνετε λεφτά? Στο φούρνο, στο μανάβι, στο φαρμακείο, στο σούπερ μάρκετ, στο τζαγκάρι, παντού. Παντού. Η αγορά είναι δίπλα μας. Κάποια είχε πει, μιλάω σε ό,τι περπατάει, μιλάω σε ό,τι κινείται. Έτσι. Σε ό,τι κινείται. Σε ό,τι κινείται, είχε πει επιλέξεις. Μιλάω σε ό,τι κινείται. Μιλάτε παντού, χαμένοι δεν βγαίνετε. Τι είναι. Όποιον και από τους τρεις δρόμους αν επιλέξει κάποιος, κερδισμένος θα είναι πάντα. Κυρία, συγγνώμη, έχουμε μια παρέμβαση από την κυρία Μπαλατσούρα, την αγάπη μας, καλό κατάλογο. Καλησπέρα, γιώτα, είχαμε προχθές με τον George by Wellness από εδώ και κλέψατε εντυπώσεις. Συγχαρητήρια, το Wellness πήγε πολύ καλά σε αυτό τον κατάλογο. Μπράβο, Γιώτα, ευχαριστούμε πολύ για τις κλήσεις σου. Απλά δεν υπάρχει πολύ καλό σήμα στο Κοσμοτέ εδώ. Μπορείς να συνδεθείς μέσω Facebook. Συνδεθείτε μέσω Facebook για να μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνύματα. Έτσι, έτσι. Μην ακούτε την εκπομπή με το link του σταθμού μόνο. Συνδεθείτε μέσω Facebook, Radio Stream και NES TV. Συνεχίζει. Συγγνώμη, Εύη μου, σε διάκοψα. Συνέχισε. Δεν πειράζει. Η λίστα πρέπει να είναι κάθε μέρα μεγάλη. Mm-hmm. Και να ανανεώνεται πάνω απ' όλα με νέα άτομα που προστίθεται σε αυτή. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει λίστα. Mm-hmm. Γιατί εκείνα τα κινητά, γεμάτα είναι. Εκεί είναι η μεγαλύτερη λίστα. Εκεί κι αν είναι. Πιο πολύ και από τους συγγενείς είναι οι φίλοι, οι συνεργάτες. Κάθε μέρα πίνω καφέ σε άλλη καφετέρια, ξέρεις, ε. Ανοίγω τον κατάλογο και λένε οι κοπέλες, είναι αυτό, θέλω να δω κι εγώ. Λέω, άμα θέλεις να δεις, δώσε μου τα στοιχεία σου, λέει, γιατί. Μήπως θες και λεφτά. Λεφτά, μια μέρα, γιατί να μην θέλω. Μήπως θες και δώρα. Μα τι δώρα, να έχει η τσάντα μου αυτή, η τσάντα μου η άλλη, το ρολόι μου, κάθε το ρολόι μου. Πολλά πράγματα, ό,τι φοράμε. Και ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, σταμάτα με τα κόκκινα πια. Μια σαν είμαι πολύ όμορφα με τα κόκκινα. Σαν την τιμή μου. Τότε πάρε την τσάντα τη μεγάλη. Καινούριο δώρο. Την έχω. Καινούριο δώρο. Όχι αυτή η καλή, αυτή είναι παλιά. Αυτή είναι τον υπολογιστή μου, αλλά τώρα θα πάρω μια μεγάλη πτώση. Καλέ, πώς θα πάμε στα μετέωρα χωρίς την κόκκινη τσάντα. Αυτή είναι τσάντα για διήμερο. Μεγάλη, ευρύχωρη, υπέροχη. Η Κωνσταντίνα την έχει ερωτευτεί.
Όταν είδε το είχαμε δανάλογο, πάει την παλέτα έτσι. Παλέτα, ναι. Υπέροχη. Και τώρα δώρο. Η τσαντούλα με τι, σε ποιο θα δίνει δώρο. Σε όλους όσους γράψουν τρεις φίλους, τρεις φίλες τη δίνει. Έχουμε τρελαθεί. Δηλαδή, θα γράφω εγώ τρεις φίλες με στην Οριφλήμη, θα την πάρω. Θα την πάρεις, πώς θα πάρει τον τόπο. Ξεκινήστε. Με τρεις φίλες μου απλά. Ναι, ναι. Ή θα πρέπει να κάνουν κάτι αυτοί οι φίλοι. Να μην τους ζωνίσουν τα πράγματά τους, να δοκιμάσουν να πλένουν τα δόντια τους, να λούζονται. Κάθε μέρα που είναι καλά, μιλτυμένουν. Άρα με τα 30 ευρώ, δηλαδή με σονόρα έχουν πάρει την τσαντούλα. Έλα, δεν ξέρεις πόσο είναι αυτή η τσάντα. Αν την πάρει την έξω. Άσε που δεν υπάρχει. Άσε που δεν υπάρχει. Πολυτελείς αποδράσεις είναι αυτές. Άρα με τρία άτομα. Προλάβετε. Φίλοι καινούργοι που μας ακούτε, μην ελάτε αύριο στο Dolce, οι συνεργάτες μου και εμείς και όλοι θα σας δώσουμε και από ένα δωράκι. Ελάτε να μας βρείτε. 6 ώρα θα είμαστε εκεί. 5.30 θα είμαστε. 5.30. Θα έχουμε πολύ κόσμο. Ελάτε νωρίτερα να ακούσετε και την επιχειρηματική ευκαιρία της Oriflame. Να γραφτείτε εντελώς δωρεάν στην Oriflame. Τα προϊόντα μας. Ή πάρτε μας τηλέφωνο. Να μπορείτε να δοκιμάσετε και τα προϊόντα μας. Και παράλληλα να σας εξηγήσουμε πώς μπορείτε να πάρετε αυτή την καταπληκτική τσαντούλα, αν και το είπε η Εύη. Και πώς μπορούν να κερδίσουν χρήματα το βασικό. Το σημαντικότερο. Ακολουθεί online. Γι' αυτό. Πω, πω. Με, αν κάποιος γράψει ένα φίλο μόνο, τι κάνει. Τι θα πάρει όλα αυτά. Παίρνει δώρο 4 τα πιο αγαπημένα tender care με... σε ένα πανέμορφο κουτί. Είναι συλλεκτική συσκευασία. Απίθανα δώρα, να το δείξουμε. Συλλεκτική συσκευασία. Είναι συλλεκτική συσκευασία. Σωστό, είναι συλλεκτική συσκευασία, ναι. Αυτό είναι μόνο για τους ανθρώπους. Για τον κατάλογο, 17 είναι αυτό, έτσι. Αυτό είναι το ρολόι που δείχνεις. Ναι, αυτό είναι το ρολόι στον κατάλογο 17. Για τα τέντες του κατάλογου 17, για μένα φίλο και με τρεις φίλους. Τώρα λοιπόν, φέρτε τρεις φίλους και πάρτε την τζαντούλα. Ε, φαίνεται. Φαίνεται. Τέλεια, τέλεια. Υπέροχη, τόση ταλαιπωρία που την έχω, έχω και το μισεσέρ πάρει. Και εγώ το έχω. Έχω και τη βαλίτσα πάρει. Αλλά... και εγώ την έχω. Τώρα θα πάρω και τους αφεβελιάς και αλλά... είμαι έτοιμη. Τα καινούργια μέλη πρέπει να ενθουσιάζονται με αυτά που βλέπουν. Θα λέει το σαδόρα. Θα το χαρτί, είτε λαθεί. Τι δώρα. Εδώ, τι ωραία στυλότητα, απολαύσαμε τα είδαμε την άλλη φορά. Με κρύσταλλο Σβαρόφσκι. Τι μπορώ να κάνεις καλύτερα από αυτό. Τι να πας γλυκά. Για τον κατάλογο 16, υπέροχη συλλογή από συλλεκτικά στυλό Oriflame. Στυλό Oriflame, κοιτάξτε. Όλα τα χρώματα είναι υπέροχα, παιδιά. Τα όνειρά σας η έμπνευσή μας, έλεγε ο κύριος Βαρινάκης. Τα απολαμβάνουμε. Φαίνονται. Βλέπετε και την τιμή. Αστεία. Μπισκότα. Μπισκότα, όπως λέει η Εύη, είναι πακέτο μπισκότα. Ποιότητα, ομορφιά, χρήματα, μοναδικότητα, διασκέδαση, ξεκινάμε. Θέλετε, μπορείτε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Πώς θέλω σημαίνει μπορώ. Από ότι όπως πάει έτσι η ροή στους καταλόγους, όπως γίνεται όπως έχω στα λόγια μου με αυτό που είδα χτες, δεν θα μας χωρέσει ένα πούλμα να πάμε στα μετέωρα. Διόροφα θες να πεις εσύ μέχρι τότε. Γιατί αυτό που είδαμε χτες ήταν. Είμαστε ένα πούλμα. Ένα πούλμα. Τι. Και αλήθεια, υπάρχουν ευκαιρίες πάρα πολλές στη ζωή μας. Πόσες και πόσες φορές. Κάθομαι και αναλογίζουμε πολλές φορές με τον Γιώργο το λέμε. Αν τότε κυρία Ντελή. Καλησπέρα κυρία Ντελή. Πάντα έχετε την αγάπη μας και είμαστε γνώμων. Από τότε που επέμενε και μου έλεγε «Κάν το επάγγελμα, Εύη, κάν το επάγγελμα, Εύη». Και εγώ και η Μιμή, πού θα είμαστε, γιατί εδώ 10 χρόνια. Θα μας γνώριζε τώρα, θα μας έκανε να σας γνωρίζω. Ποιοι είστε εσείς. Δεν είναι ο άνθρωπος, δεν αλλάζει. Γεννιέται. Δεν γίνεται, έλεγε ο μπαμπάς μου. Έτσι. Λοιπόν, που σημαίνει ότι πραγματικά θα έχουμε πάει... Μπορεί να είμαστε σε μια Ισραήλ. Εντάξει, εννοείται. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μιλάζει, ποτέ δεν είναι αργά. Ούτε ποτέ δεν είναι αργά. Ακόμα νέα είναι. Δεν είναι αργά για όλου αυτό. Ακόμη νέα είμαστε. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια κοντά μα. Έλα, δεν θυμάστε το κύριο συνταξίου στην Κόρινθο. Πε καλησπέρα στην Κόρινθο. Είπαμε καλησπέρα στην Κόρινθο. Στην σύνταξή του. Ο κύριο Ζαχαρόπουλο. Και μάλιστα τόσο λίγο χρόνο τι έχει κάνει. Και τι έχει κάνει. Εγώ γνώρισα μια κυρία στην Καλυθέα.
πολύ μεγάλη ηλικία. Και έρχεται και μου λέει: Είστε ο σύζυγος της κυρίας Πόντου. Αχ, μάλιστα. Θα με έχει δει εδώ. Μου λέει: Εγώ τη γυναίκα σου την έχω φωτογραφία στο σπίτι. Λέω: Από πού? Λέει: Δουλεύαμε παλιά με τον Ασλάνη, συγχωρεμένο παρέα. Πάπα. Ναι. Και ασχολήθηκε. Ήταν σε ηλικία, να σου πω, 80 χρονών και. Και είχε. Εκεί, στην Οριφλέμ. Και ήταν. Ναι, έχω συναντήσει και παλιού συνεργάτε και παλιού συναδέλφου. Και λέω: Πω, κόσμο έτσι. Σκέψε εσύ. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Και όλοι μας θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε κάνει και τα αποτελέσματα τα είδαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό λοιπόν Γιώργο μου, ευκαιρίες υπάρχουν στη ζωή. Αν δεν τις αρπάξεις εσύ, θα έρθει κάποιος άλλος να τις αρπάξει. Τι σου είχα γι' αυτό πει. Λοιπόν, οπα, τι σου είχα πρέπει πει. Να μιλάς παντού. Τι σου είχα πει όταν πήγαμε στο σεμινάριο στον Ντόλτσε που μας είχε καλέσει η κυρία Αντελή. Σου λέω σήκω, καθόμαστε πάνω σε ένα. Τι σου είχα πει. Θησαυρό. Θησαυρό. Να το. Μα το φω δεν είχα διαλέξει το θησαυρό. Εγώ 12 και 12 χρόνια δεν είχα διαλέξει. Τον διαλέξει. Οπότε, αλλά... Να το, φαίνεται. Τον είχε διαλέξει, αλλά δεν τον είχε πάει στα χέρια σου. Μαγουλάκι. Τον ακούγαγε απλά. Ναι, τώρα το αποθηκεύω. Επομένω, θέλουμε να πετύχουμε και όχι να επιβιώσουμε. Ειλικρινά, όσοι το έρχονται κοντά μας και το βιώνουν, τότε καταλαβαίνουν τη διαφορά. Τότε καταλαβαίνουν πόσο απλά είναι, μα το σημαντικότερο, δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Δεν ρισκάρουν τίποτα. Ας δοκιμάσουν, τους προκαλούμε και θα δουν τα αποτελέσματα στην πορεία. Μέσα εδώ είμαστε. Έτσι. Θα βοηθήσουμε όποιος θέλει να βγάλει χρήματα. Είμαστε δίπλα του. Τι χρειάζεται. Τι χρειάζεται να έχει κάποιος. Όνειρο. Βάθος. Και δράση βέβαια, γιατί άμα κάθεσαι και βλέπεις τηλεόραση. Πώς θα λέγει ο κρίζουμε στα τουρκικά. Τα τουρκικά. Άντε να προκόψει μετά. Μ' άρεσε κάτι που υπόθηκε χτες που είπε και το λαχείο ακόμα για να σου τύχει. Πρέπει να τα αγοράσει. Κύριε Ρουβέλα, κύριε Ρουβέλα, λέτε κάτι μαγικά όλες. Εγώ βλέπω όμως ότι μέρα με τη μέρα που περνάει σηκώνονται όλοι και πιο πολύ από τον καναπέ τους. Και το βλέπετε κάθε μέρα. Και βλέπω, έχω δει και ένα άλλο. Ότι βλέπω πολλούς άντρες που ασχολούνται πάλι συνέχεια. Που, έτσι, και χαιρόμαστε. Εμείς οι γυναίκες χαιρόμαστε όταν βλέπουμε. Όχι, όχι, το λέω από την άποψη ότι το βλέπουν θετικά. Θετικά. Ας είναι άντρας, ότι μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εμείς οι γυναίκες κοιτάζουμε πρώτα το προϊόν, λέμε αχ, τι ωραία τσάντα. Εσείς λέτε πώς ωραία η τσάντα, αλλά πώς μπορούμε να την γεμίσουμε χρήματα. Πώς λέω εγώ για το wellness, χαίρομαι που βλέπω καινούργια άτομα στο κλαμπ. Καλά, τι χαρά έκανε. Προχθές που είχατε βγει και κάνατε αυτό το promotion με τα wellness. Όταν βλέπετε και μπαίνανε wellness. Σώσου το έλεγα, λέω παιδιά την Παρασκευή έγινε κάτι το οποίο δεν το περίμενα κι εγώ. Και μου λέει κάποιος τι έγινε την Παρασκευή. Τι έγινε. Λέω, με παίρνει τηλέφωνο η κυρία Κωνσταντακοπούλου και μου λέει έχω ραντεβού στο σπίτι με άτομα. Τι άτομα, μου λέει για wellness και πάω και βλέπω παιδιά 15 άτομα. Και λέω τι γίνεται εδώ πέρα, πού είμαστε στην πλατεία. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι για τα wellness. Για ένα προϊόν το οποίο έχει αλλάξει τη ζωή μου, το ξέρετε όλοι, το έχω ξαναπεί. Να πούμε και λίγο για τα προϊόντα τα wellness, για τις σούπες μας, για τα ροφήματα, για τα... Α, πάλι τσάι θέλω. Ήπιες προηγούμενος και άλλο. Αφού μου αρέσει. Έχω βρει το πελά μου εδώ με τις κυρίες μου τα τσάγια. Είδατε όμως για να είναι ωραία τα τσάγια τα καινούρια. Ναι. Για να δείξτε λίγο στο... Τελικά πρέπει να σου βάλω χρόνο, έτσι. Όχι, τι μου βάζει χρόνο. Θα σου βάλω χρονόμετρο. Όχι. Πώς κάνουνε με μένα όταν μιλάω. Να μιλήσω κι εγώ λίγο για αυτά τα προϊόντα. Τι κάνει, βρέβη. Τώρα κάτσε να πει για το τσάι. Μα χαλάρωσα. Συνέχεια δηλαδή. Έγινε στην τσίτα και έγινε, κοίτα τη χαλαρή. Κάθε φορά. Είδατε. Έρχεται στο Περιστέρι και αρχίζει. Πάντα που μιλάμε για το wellness, μιλάμε για την επιχειρηματική ευκαιρία. Μισή ώρα ο Γιώργος για το wellness. Δηλαδή κλαίνει τα αστάσεις. Αυτό όμως δείχνει ότι αρέσει στον κόσμο. Αχ, κυρία Μενδρινού, πώς τον έχετε κάνει έτσι, κυρία Μενδρινού. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Μενδρινού, αλλά και γενικά όλοι στην εταιρεία μας έχουν βοηθήσει απάνταστα. Έτσι. Και η κυρία Μεντρινού με τα σεμινάρια, με τη βοήθεια που μας παρέχει, με τα πάντα. Και γι' αυτό και εγώ χαίρομαι και βλέπω και λέω παιδιά μπράβο σας, όσοι πιο πολύ στο κλαμπ που έχει και η εταιρεία με τον διατροφολόγο μας. Καλησπέρα κυρία Θανσιάδη. Μεγάλο έργο. Και μεγάλο έργο, ναι.
Όσοι έχουν πάει εκεί και είδαμε και την κυρία Παλατσούρα. Δεν πάω, δεν πρόλαβα. Δεν πάω, δεν πρόλαβα. Στο άλλο, παιδιά, εσείς θα πάτε στο άλλο. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κοίτα, μην δεν πάω στο άλλο. Όχι, θα πάτε, ναι. Σε καθιστούμε υπεύθυνο. Ναι, ναι, μόνο να το έχετε πάρει. Από τώρα θα το βάλει. Θέλετε να πάτε. Από τώρα θα το βάλει. Ωραία, εντάξει. Το λες σε... Κυρία Μαντρινού, ακούτε. Αν μα βλέπετε, ακούτε. Ναι, δεσμευόμαστε. Δεσμευόμαστε κι εμεί. Λοιπόν, σειρά προτεραιότητε, κυρία Μαντρινού. Άρα βλέπετε τι αρέσει στον κόσμο. Αρέσουν στον κόσμο τα προϊόντα που έλυνε. Θα μα χάσει μετά, θα γίνουν πολύ όμορφε. Α γίνεται σε σώμα. Από τη μία κολαζέρα. Οφείλουμε να πάμε, γιατί έχουμε και την κρουαζιέρα, δεν το ξεχνάμε. Πώ θα βγούμε. Δεν γίνεται. Να πούμε λίγο, έχουμε τα προϊόντα μα είναι το ρόφημα. Σε τρει απίστευτε γεύσει. Φράουλα, σοκολάτα και βανίλια. Ποιο αρέσει, Εύη. Η βανίλια. Α, το δοκίμασα σήμερα. Πρώτη μέρα. Λοιπόν, η βανίλια είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί το... θα παρεξηγήσει. Δεν μου λες, με τι το συνδυάζει η βανίλια. Τη δοκίμασα με γάλα, δεν μ' άρεσε. Τη δοκίμασα με χυμό, δεν μ' άρεσε. Και τελικά την δοκίμασα με νερό και μ' άρεσε. Εγώ σήμερα έβαλα. Τη δοκίμασα τη βανίλια με χυμό διάφορο. Ήταν φανταστικό. Με τι χυμό. Εγώ... διάφορο χυμό. Ανάμεικτο. Ανάμεικτο. Και εγώ τη δοκίμασα. Εγώ τη δοκίμασα μαζί με σοκολάτα. Ανάμεικτο. Είναι φανταστικό αυτό. Αυτό το κάναμε στη σούπα καλή. Ανακατέψαμε το μαγαζί με τα σπαράκια και έγινε τέλειο. Εγώ έβαλα. Θα σας πω για τη σούπα τώρα. Σοκολάτα και βανίλια μαζί με ελάχιστο γάλα και ήταν καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Είπα θα χάσω 50 κιλά. Όχι, θα σε ψάχνω. Όχι. Φανταστική είναι η φράουλα. Η πιο φανταστική γεύση. Το συνδυάζεις με πολλά. Πάρα πολύ ωραία. Οι απόψεις διείστανται. Εμένα μου αρέσουν όλα βέβαια. Να πάμε λίγο και στις σούπες που μας είπε η Εύη. Καταρχάς να πούμε ότι είναι φυσικό ρόφημα νάτρων παραστέι. Γευστικό, υγιεινό ρόφημα που περιέχει μείγμα πρωτεϊνών, ωμέγα 3 και γιατί το παίρνουμε αυτό όμως. Οξέα, χαμηλό γλυκαιμικό δίκτυο και φυτικές ίνες. Γιατί το παίρνουμε αυτό. Τα φυτικά του συστατικά να ολοκληρώσω με διακόπτης είναι μεγίστης διατροφικής αξίας. Βοηθούν στη μείωση του αισθήματος της πείρας και της επιθυμίας για φαγητό. Και βέβαια η σύνθεση και η παραγωγή γίνεται στην Σουηδία. Σε special και καταπληκτική τιμή και το παίρνουν άτομα σαν και εμένα που χρειάζονται ενέργεια και ευεξία και το παίρνουν και άτομα σαν και εσένα που χρειάζεται να δυνατίζουν. Εμείς το πήραμε και δυνατίσαμε, δεν θέλουμε άλλο. Λέμε σε εσάς να δυνατίσετε. Λοιπόν, τώρα εμείς που θα θέλουμε να δυνατίσουμε θα το παίρνουμε μισή ώρα πριν το φαγητό. Εγώ το πράγμα θέλω σούπα, πάντα. Και αυτό γίνεται. Θέλετε σούπα, κύριε Εύη. Μπορείτε να παίρνετε και σουπίτσα. Ποια σούπα σας αρέσει πιο πολύ. Τελικά ξέραν ανάμεικτες. Α, βάλατε σπαράκι. Πάρα πολύ ωραία. Βάλατε το σπαράκι και τη ντομάτα μαζί. Να σας ρωτήσω κάτι, μια και παίρνετε τη σούπα. Έχει το ίδιο αποτέλεσμα η σούπα με το ρόφημα. Κάποιος που θέλει να χάσει κιλά μπορεί να πάρει και σούπα. Εγώ το πρωί παίρνω ρόφημα και το βράδυ πίνω σούπα. Κάνατε συνδυασμό. Ναι. Φανταστικό. Φανταστικό, ναι. Να πούμε ότι στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν ότι και η σούπα είναι δύο υπέροχες γεύσεις, σπαράγγι και η, η ντομάτα, με το βασιλικό και είναι φανταστική, δηλαδή μας ακούτε φίλες και φίλοι για όρεξη, για ευεξία, για ενέργεια και όσοι φίλοι θέλετε να χάσετε κιλά σας το συνιστούμε άφοβα. Ελάτε. Το κάθε κουτί περιέχει 14 μερίδες. Σωστό. Να πω λίγο ότι αύριο θα είμαστε εκεί για όποιος θέλει να δει τα προϊόντα. Εθνικής Ανιστάσεως 71 στο Περιστέρι. Πάντα ο George Bay Wellness έχει τα πάντα μαζί του. Η τσαντούλα του είναι θαυματουργική. Πάλι θα πιω Wellness. Βεβαίως, πάντα. Βέβαια στο Δουβλίνο πήγαμε. Στο Δουβλίνο πήγαμε, αλλά πού τους άφησε η βόλτα και η γύρα. Και τώρα ναι? Θα πούμε και τι θα πούμε τώρα. Τι να πούμε. Τι ξεχάσαμε. Τι να πούμε. Το τσάι. Πώς ξεχάσαμε το τσάι. Κάτι άλλο ξέχασες πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Βάζετε παραγγελίες, βάζετε. Κοίταζα σήμερα μέσα, έβλεπα. Μία σοκολάτα, μία βανίλια, μία. Δεν έβλεπα όμως συνδρομές. Έχουμε και συνδρομές. Έχουμε. Εντάξει, τώρα μην μας λες. Αλλά και αυτοί οι καινούργοι που βάλατε δεν θα πρέπει να κάνουν συνδρομές. Και σε λίγο καιρό. Κόσμο μέσα. Σε λίγο καιρό θα έχουμε και πιο πολλές συνδρομές. Γιατί αυτά που θα γίνουν τώρα προσεχώς, δεν θα πω ακόμη τίποτα. Το μόνο που έχω να πω τώρα, μια και φέρετε τη συζήτηση. Ότι κάτι έρχεται. Φίλες και φίλοι, και ειδικά εσείς που μας ακούτε εδώ από τη Νέα Σμύρνη, σε λίγες μέρες έχετε ένα μεγάλο event εδώ στην περιοχή σας. Άντε. Την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη, θα σας πω λεπτομέρειες.
κρατήστε το, ένα πολύ μεγάλο event. Θα δώσουμε και ροφήματα. Θα δώσουμε και ροφήματα, και θα δώσουμε πολλά πράγματα. Πολλά και δώρα. Πράγματα. Και δώρα, θα έχουμε και, και τσάι, θα έχουμε τα πάντα. Και κληρώσεις δώρων και κληρώσεις δώρων, όλα τα πάντα, τα πάντα. Μίλε, δεν θα πω πολύ πιο πολλά τώρα, γιατί άμα τα πω τώρα δεν χρειάζεται. Με το ζόρι θα βγάζουμε. Όχι. Με το ζόρι. Δεν ήθελα να το πω αυτό. Δεν ήθελα να πω, αλλά το είπα, αλλά η έκπληξη θα την ακούσει ο... και το λέω πιο πολύ για τους φίλους και τις φίλες που είναι εδώ της περιοχής, για να μας γνωρίσουν, να γνωρίσουν την Oriflame. Mm-hmm. Γι' αυτό γίνεται ένα μεγάλο event, θα το ξαναπώ, θα γίνει ένα μεγάλο event εδώ στο κέντρο της Νέας Μύρινης, παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να πω και το άλλο, το ότι όποιος από την ομάδα μας έχει κάποιο event, μπορούμε να λέμε πού είναι το event. Βεβαίως, ούτως ώστε να το ανακοινώνουμε από το NSTV Radio Stream και τους ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία. Βεβαίως, για άλλη μια φορά που είμαστε εδώ. Κάθε τρίτη, δύο ώρες είμαστε έτσι, εδώ. Έτσι, έτσι. Να λέμε πού ακριβώς γίνεται το event. Ό,τι εκδήλωση υπάρχει θα το ανακοινώνουμε. Να πηγαίνουμε στην ανάλογη περιοχή και αλλά δεν μιλάμε για Αθήνα. Γιατί ο Oriflame δεν είναι μόνο Αθήνα. Ο Oriflame είναι όλη η Ελλάδα. Μπορεί κάποιος να κάνει Γκόρδο, μπορεί κάποιος να κάνει Χαναλάκι. Με προκαλέσατε τώρα και είπα, α πούμε, ξέρω εγώ. Έλα με το ζόρι στα βγάλω. Με το ζόρι, ευτυχώς που είσαι έβγαινε κοντά μου. Δεν ευτυχώς. Είναι με το ζόρι, απλώς έπρεπε να το. Πούμε, να το σερβίρεις με τρόπο. Σερβίρω με τρόπο, ναι. Και είπαμε, είναι για τους ανθρώπους. Τώρα δεν θα μας έχεις αγωνία. Αγωνία θα έχει. Δεν μπορώ να... τι θα γίνει. Κάνει έρευνες, έχει 2-3 προτάσεις, θα τα πω εγώ. Όχι, έχει 2-3 προτάσεις, όχι, όχι, θα θέλει να σκεφτεί πού. Όχι, όχι. Περιστατιστικά στοιχεία, όχι. Είμαστε έτοιμοι. Αλλά ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο τελικό αυτό. Μας λείπει ένα αυτό. Και λέμε είναι για τους φίλους και τις φίλες που είναι ένα... της περιοχής εδώ. Επί των πλήστων. Γιατί μας έλεγαν. Για να μας γνωρίσουν πιο πολύ. Όχι, μιλάτε, δεν υπάρχει εδώ συνεασμένοι για ένα καφέ να έρθει. Και γι' αυτό και εγώ θα γίνει εδώ ένα event μεγάλο, κυρία Εύη μου. Και κυρία Εύη μου, νούμερο 1 και νούμερο 2. Και όπου έρθει, παιδεύει. Λοιπόν, κανονίστε, σας το λέω, τις αντοχές σας για να μας γνωρίσει πιο πολύ ο κόσμος εδώ. Δεν πιστεύω να έχετε αντίρρηση. Καμία, καμία. Έτσι. Εγώ μη βλέπουμε τον κατάλογο πάλι τώρα. Βλέπετε, και... τα αξεσουάρ βλέπετε εκεί. Τι αξεσουάρ είναι αυτά. Τα σκαλτσάκια. Όλα μ' αρέσουνε. Κοίτα εδώ. Όλα. Κοίτα μάσκα ύπνου. Τα πήραμε όλα σήμερα, τα έχει πάρει. Θήκη πινέλο. Δείξτε λίγο να τα δούμε και εμείς. Κι όλες τις παντόφλες. Θήκη λίγο να τα δούμε. Τι να δω, έχω χαζέψει από τη μαγεία. Δείξτε λίγο να δει ο κόσμος. Όλα η Oriflame τα έχει καταφέρει. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε! Κοιτάξτε τη μέση! Όμως είναι όλα. Δηλαδή δεν. Είναι όλα, δεν είναι όνειρο! Όνειρο μαγεία! Δηλαδή κάθομαι. Πιτζάμα πάρτι, είπαμε. Κάθομαι. Εδώ! Θα το κάνουμε κι αυτό. Θα καλέσουμε τους φίλους. Κατάλογος κόσμημα. Δεν χρειάζεται να φοβάμαι πιο πολλά. Δηλαδή, έχω τόσο πολύ. Όλο μόνο τον κόσμο που μιλάω. Το μόνο και μόνο ότι όποιο πάρει τον κατάλογο στα χέρια του. Ειδικά τώρα του καταλόγου αυτού είναι για. Δηλαδή. Δώρα, δώρα, δώρα. Τι άλλα δώρα έχουμε, Εύη? Τι δεν έχουμε καλά τώρα, τι λέει. Τι έχουμε εδώ. Κάποιο που γράφεται καινούργιο μέλο. Έρχεται αύριο σε ένα στο Περιστέρι και σου λέει: γεια σα, σα άκουσα χθε η κυρία Εύη στην εκπομπή μου. Αρέσατε γιατί. Αυτή από εδώ μιλάγε πολύ και με ζάλισε κάποιο σε εσά. Και θέλω να γίνω μέλο κάτω από εσένα. Δεν ξέρω τι θα είναι και κάτω από μένα. Λοιπόν, λέω τώρα. Και σου λέει τι δυνατότητες έχω. Δεν ξεγούμε τους δρόμους. Ωραία, να βάλω παραγγελία. Τι κάνω, το πρώτο πράγμα που θα του πούμε τι είναι. Τι να πάρει. Δεν βλέπεις εδώ τι έχει να πάρει. Τι δεν έχει να πάρει. Έτσι. Από 10 ευρώ. Τόσα προϊόντα μέσα, το τσαντάκι. Δείξε το τσαντάκι. Δείξε το μέσα σε. Δείξε το μέσα για τα καινούργια μέλη. Για τα καινούργια μέλη. Σε μένα θα έρθετε. Το αφήσατε στο τέλος αυτό. Πρώτη φορά. Καλά, βλέπεις την παράσταση, συνέχεια μιλάει, τι να αντέχω άλλο. Δωρεάν εγγραφή και συνδρομή για ένα χρόνο και για κάθε, και να πούμε ότι για κάθε μέλος μπορείτε να αποκτήσετε αυτές τις απίθανες προσφορές αποκλειστικά με την πρώτη σας παραγγελία και μόνο. Προσέξτε το, μόνο με την πρώτη παραγγελία. Ένα νεσεσέρ. Απίθανα δώρα και τα τρία δώρα είναι. Εύη, τι περιλαμβάνει το νεσεσέρ, εγώ το δείχνω. Μία κρέμα ματιών, απίθανη. Μία μάσκαρα, δυο φορές απίθανη. Καλά κρέμα για τα χέρια, δεν σου λέω το βελούδο. Το lip gloss,
Καλά, λαμπερή, δεν το συζητάω. Άσε το τσαντάκι. Και τον SSR μαζί. Ναι, βέβαια. 5 προϊόντα. Με 10 ευρώ. 9,90. Έχουμε τρελαθεί. Από 46 ευρώ να τα πάρω εγώ και εσύ τον πληρώσω με 46, ξέρεις. Πω. Γιατί το καινούργια μέλι και μόνο με την πρώτη παραγωγή. Το σετ μέλι και γάλα από κάτω. Άσε το μέλι και γάλα με το σκοπολάι το σπίτι. Αυτό... Έχω σπίτι και με το σκοπολάι παντού το μέλι και το γάλα. Το σετ το τρίτο από κάτω τι να πεις για εκεί. Σαμποάν, κονδύσιονερ, κρεμοντούς, κρέμα χεριών και σώματος από 39 ευρώ, 39 και 45, μόνο 12,90, έτσι. Άρα καταπληκτική προσφορά. 12,90 αυτό το σέντ. 4 προϊόντα. Τα ωραιότερα που έχουμε. Τα ωραιότερα. Με μέλι και γάλα τη υγεία. Και η σειρά Time Reversing. Με σέρμο μέσα. Το όνειρο. Το όνειρο. Αυτό είναι και η ευκαιρία. Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι μόνο για τα καινούργια μέλη. Προσέξτε, για τα καινούργια μέλη. Εμείς δεν μπορούμε να τα πούμε. Και μόνο με την πρώτη παραγγελία. Και μόνο με την πρώτη παραγγελία. Γι' αυτό πρέπει να το λέμε παντού, προσοχή. Κρέμα ημέρας, κρέμα νύχτας και σέρουμ για θεραπεία από 133 ευρώ μόνο 40. Και δώρο. Έχουμε ένα δώρο. Βέβαια, το πρώτο welcome. Τι! Σωστά. Όταν κάποιος κάνει 50 πόντους, δηλαδή με αγορές περίπου 30 ευρώ, τόσο είναι 30-32, πάμε στο πρώτο welcome, το οποίο με 50 πόντους κερδίζει ένα προϊόν της αρισκίας του σε μακιγιάς, μόνο 2,90. Έτσι. Στον επόμενο κατάλογο τώρα των 17 στους 50 πόντους, θα πάρει μια κρέμα, ένα προϊόν αισθητικής αρισκίας. Με πόσα λεφτά. Πάρε με 50 πόντους. Πάρε με 30 ευρώ. 30-32 ευρώ. Με 2,90. 2,90 βέβαια. Όπως λέει, και μετά και στον τρίτο κατάλογο, στον κατάλογο 1, όπως λέει και εμείς, ένα πακέτο μπισκότα. Την κρέμα την ακριβή. Αμέ, μπορεί να πάρει την Diamond, μπορεί να πάρει την Collagen, μπορεί να πάρει την Diamond Versing που κάνει 44 ευρώ. Μόνο 2,90. Μισό πακέτο μπισκότα. Μισό πακέτο. Σωστό. Στο τρίτο κατάλογο, δηλαδή στο κατάλογο 1 του 2014, πάλι θα πάρει δώρο. Πάλι. Πάλι στου 50 πόντους, περίπου 32 ευρώ αγορές, έτσι. Τι παίρνει. Παίρνει ένα άρωμα της αρασκίας του. Πλάκα. Μπορεί να πάρει το νέο Demi Moore, μπορεί να πάρει το επόμενο, μπορεί να πάρει του παρελθόντος, ό,τι θέλει. Μπορεί να πάρει το αυτό. Α, 2,90. 2,90. Demi Moore παλιό. Μπορείτε να πάρετε αυτό, το μαϊρέ το κόκκινο. Με 2,90, με ένα πακετάκι μπισκότα. Α, και όποιο άλλο θέλετε τις επιλογές σας. Μισό σου είπα. Αυτές τις προσφορές μόνο η Oriflame τα προσφέρει. Αυτά τα δώρα καλωσορίσματος μόνο η Oriflame τα κάνει. Εγγυημένα προϊόντα. Είμαστε πολύ υπερήφανοι. Εγγυημένα προϊόντα. Εγγύηση. Έτσι. Ποιότητα. Ποιότητα. Και χρήματα. Έτσι. Γιώργο, τι άλλο θα πούμε. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Μόνο να πω να... θυμίσω λίγο ότι γι' αυτό που είπα εδώ, που θα γίνει στη Νέα Σμύρνη. Το τονίζω, το λέω για τους φίλους, για όλους τους φίλους βέβαια, αλλά πιο πολύ για τους φίλους και τις φίλες εδώ της Νέας Σμύρνης. Ετοιμάζουμε ένα μεγάλο event εδώ στο κέντρο της Νέας Σμύρνης. Να γνωρίσετε την Oriflame, να γνωρίσετε τα προϊόντα, πώς μπορούν να βγάλουν χρήματα με Oriflame. Θα έχουμε δώρα, όχι δώρα, θα έχουμε δώρα, πάρα πολλά δώρα. Θα σου δώσω και σένα. Μπορούν να κάνουμε. Θα έχουμε και προϊόντα wellness, δεν το ξεχνάμε, το βασικό. Βέβαια. Γιατί Oriflame σημαίνει ομορφιά, το βλέπετε. Καλά. Χρήματα είναι από εκεί. Και η διασκέδαση είναι εδώ. Εδώ, κοιτάξτε και ταξίδια πίσω. Πάλι το κατάστρωμα. Να το. Να, εδώ το που βλέπω τη Βάσια, ας πούμε. Εδώ βλέπω τη Μιμή. Εδώ εσύ. Να είμαι εκεί. Εσύ. Εδώ κάτω στο καζίνο ποιος είναι, δεν βλέπω καλά. Κανένα, είναι κλειστό. Καλημέρα, μεσημέρι, ήταν ανοιχτό το καζίνο, δεν βλέπω για κάλα. Ναι, παρακαλώ, νόμιζα ότι ήσουν εσύ στο καζίνο. Μα και με αυτά και με αυτά. Περνάει η ώρα, Πέρασε η ώρα και πρέπει να καληνυχτήσουμε τους φίλους και τις φίλες και να πούμε ότι απόψε περάσαμε υπέροχα. Έτσι. Με τον υπέροχο καλεσμένο που είχαμε, την κυρία Κωνσταντακοπούλου, την ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Με τους φίλους που κάνανε παρέμβαση, που μας ήταν όλοι.
Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ ακόμη στο σταθμό εδώ για τη φιλοξενία. Φίλες και φίλοι, την άλλη Τρίτη πάλι μαζί. Καληνύχτα. Καληνύχτα και από μένα. Καληνύχτα, τα λέμε την επόμενη Τρίτη. Καλό κατάλογο, καλή επιτυχία σε όλους. Radio Stream και Nest TV, μείνετε συντονισμένοι. Εντός σε λίγο ο Δημήτρης Πετρόπουλος και η Ορνέλα μαζί σας. Να είστε καλά.